Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 44ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε μια άλλη μελέτη περίπτωσης. Με τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Ολοκλήρωσα για πρώτη φορά στα 30» ένα ωραίο love story με bad ending. Μια ωραία ιστορία αγάπης με άσχημο τέλος. Και συμπληρώνω ως υπότιτλο μια ιστορία Λίμερανς. Θα διαφανεί αργότερα ξεκάθαρα γιατί. Μου γράφει μια φίλη, η οποία βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο κανάλι μας στο YouTube. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Χαίρετε. Παρακολουθώ χρόνια τα βίντεο της ψυχοεκπαιδευτικής σας κοινότητας σε αρκετά εντατικό βαθμό, ανάλογα και με τα παιδεία ενδιαφέροντός μου. Σας εύχομαι συγχαρητήρια από για τη δουλειά σας και σα εύχομαι Καλή αρχή στη νέα σας ζωή. Ευχαριστώ. Είστε παράδειγμα ανθρώπου που δεν τα βάζει κάτω. Ευχαριστώ. Αφορμή στο να σας στείλω τη συνημένη επιστολή είναι ότι πρώτη φορά ερωτεύθηκα και αφέθηκα ολοκλήρωσα και σεξουαλικά στην ηλικία των 30 ετών. Το τέλος ήταν άσχημο. Με πίκρανε και με έκανε να χάσω κάθε ελπίδα για έρωτα και σχέση για το μέλλον. Έχω γράψει μια αρκετά μεγάλη επιστολή. Είπα να σας γράψω λεπτομέρειε που θεωρώ θα βοηθήσω στο να μου δώσετε μια πιο αντιπροσωπευτική γνώμη. Είναι και ένα ωραίο love story με δυστυχώς bad ending. Είναι και μια ωραία ιστορία αγάπης δυστυχώς με άσχημο τέλος. Έχω συμβεί και διάφορα στη ζωή μου και θα καταλάβετε στην πορεία ότι τα αναφέρω γιατί θεωρώ παίζουν σημασία στην ιστορία μου και στην απογοήτευση που πήρα θεώρησα χρήσιμα να τα ξέρετε. Όντω είναι μεγάλη ιστορία της φίλης, αλλά αξίζει τον κόπο να τη διαβάσουμε και να τη σχολιάσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μια μελέτη περίπτωσης και φαρμογής αυτών που α, μαθαίνουμε, αυτών για τα οποία ψυχοεκπαιδευόμαστε τόσο στο podcast όσο και στο κανάλι μου στο YouTube. Πάμε να διαβάσουμε την επιστολή της φίλης, η οποία έχει τίτλο «Ο πρώτος μου έρωτας ήρθε στα 30 και με διέλυσε». Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια, ίσως και από τα πρώτα βήματά σας στο YouTube όταν ήμουν ακόμα φοιτητρία. Τώρα πια είμαι 31 ετών, προσφάτως κλεισμένα. Να ζήσεις αγαπημένη. Θα ήθελα να σας εκφράσω ότι η δουλειά σας είναι εξαιρετική. Το κανάλι σας εκτός από πολύτιμο από είναι και για την ψυχή μας σωτήριο. Μακάρι να είναι και το εύχομαι. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα που βιώνω μία από τις δυσκολότερες περίοδους της ζωής μου, τις σκοτεινότερες στιγμές μου, έβλεπα το κανάλι σας και πραγματικά μου έδινε δύναμη να βρω το κουράγιο για να αντέξω αυτές τις δύσκολε στιγμές. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω τη δική μου ιστορία, περιμένοντας τη γνώμη σας και την προσέγγιση σας. Ευχαριστώ. Αρχικά να σας συστηθώ. Είμαι ένα πρόσωπο που προέρχεται από μια θα έλεγα αγαπημένη οικογένεια, με τους γονείς μου να παραμένουν μαζί και θα έλεγα και αγαπημένους, παρά τους κλασικούς καυγάδες που φυσικά και υπάρχουν, της καθημερινότητας και της τριβής μιας σχέσης. Είναι αλήθεια ότι ένα ζευγάρι που είναι αυθεντικά και ουσιαστικά δεμένο μπορεί να έχει και κάποιους καθημερινούς καυγάδες, ενώ για θέματα της καθημερινότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι αγαπημένο ζαυγάρι ή δεν έχουν καλή σχέση. Η οικογένεια μου είναι πολύ δεμένη και παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις και χαρακτήρες μας, όλοι γνωρίζουμε ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και να προκύψει, θα βρούμε στο σπίτι μας αγάπη, κατανόηση και υποστήριξη. Έχω εικόνες με τον μπαμπά μου να λέει στη μαμά μου ότι την αγαπάει και χωρίς αυτήν δεν κάνει. Και γενικά, η σχέση μου με τους γονείς μου είναι ουσιαστική, γεμάτη ασφάλεια, αγάπη, κατανόηση. Σε ακούω, σε διαβάζω και θα σχολιάσω στην πορεία. Θέλω να τα ακούσω όλα μαζί, το ίδιο και οι ακροατές, οι τηλεθέατες. Από μικρή ήμουν ένα μαζεμένο κορίτσι και αντιμετώπισα το θέμα της παχυσαρκίας, καθώς στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων Πήρα πάρα πολλά κιλά, τα οποία και κατάφερα και έχασα με φυσικό τρόπο διατροφή και γυμναστική ως φοιτήτρια. Στον κορονοϊό βέβαια πήρα κάποια κιλά πάλι δυστυχώς, αλλά καμία σχέση με το παρελθόν, μιας και γυμνάζομαι και έχω συμμετρική σωματοδόμη. Γενικά, εμφανισιακά πάντα, μου λέγαν όλοι, ξένοι και γνωστοί, πόσο όμορφη είμαι και τι ωραία χαρακτηριστικά προσώπου έχω και ότι τα κιλά ήταν κλασικά κάτι σαν μύρο, με λίγα λόγια. Ναι, αυτό είναι το νέκι. Να σου λένε έχει ωραίο πρόσωπο, έχει ωραία σωματοδομή, κρίμα τα κιλά. Σε χαλάνε. Αυτό είναι νέκι, το οποίο ρίχνει την αυτοεκτίμησή μας. Γενικά και πριν, αλλά και ιδίω μετά αφού έχασα τα κιλά, έχω δεχθεί αρκετό θαυμασμό από άνδρες, φλερτ, προσεγγίσεις και ακόμα και προτάσεις για φωτογραφίσεις από πρακτορείο λόγω προσώπου. Επειδή την έχω δει την κοπέλα, Αντικειμενικά τα περιγράφει και τα καταγράφει. Βασική προτεραιότητα μου πάντα ήταν οι σπουδές μου. Έχω κάνει και το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου και επίσης έχω αποκτήσει και έξτρα προσόντα. Δεν θα σας πω τι έχει σπουδάσει η κοπέλα φυσικά για να μην ταυτοποιηθεί. Γενικά είμαι ένα δημιουργικό άτομο με πολλά ενδιαφέροντα που προσπαθώ να τα εξελίξω. Μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Επαγγελματικά τα πω αρκετά καλά αν και αφιταλαντεύομαι σε αρκετού κλάδου, ωστόσο γενικά έχω πρόγραμμα σε αυτόν τον τομέα και μακροχρόνιου στόχου. Μπράβο. Μπράβο. Ένα ενδιαφέρον δεν είχα τόσα χρόνια. Αυτό τον αγοριό. Δηλαδή, παρότι είχα φλερτ και τα λοιπά, ποτέ δεν έτυχε ή και εγώ δεν προσέβλεπα στο να εξελιχθεί μια σχέση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Μήπως έπαιξε ρόλο σε αυτό και ίσως το πώς ένιωθες για το σώμα σου λόγω των ουλών. Μια υπόθεση κάνω. Είχα χαζοφλέρτ, σχέσεις πιο απλές, αν καλύτσες φυλάκια, οι οποίες δεν είχαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, κάποιες έστω ιδανικές συνθήκες για μένα, όπως ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ώστε να αποφασίσω να ολοκληρώσω με κάποια παρελθοντική περίπτωση. Είχα και αρκετές ατυχίες και αν κάποιος μου άρεσε πολύ, φερόταν αρκετά ανώριμα από τον πρώτο καιρό, οπότε δεν αισθάνθηκα ποτέ ασφάλεια να προχωρήσω. Ένιωθα πάντα ότι ήμουν λίγο άτυχη σε αυτόν τον τομέα, παρότι σε άλλα πράγματα ήμουν τυχερή στη ζωή Αλλά δεν το πολύ έψαχνα, δεν το πολύ πίεζα. Περίμενα τον έρωτα. Επίσης, ως μικρή κοπέλα στο Γυμνάσιο Λύκειο, είχα δεχθεί και έντονες ερωτικές προσεγγίσεις στα όρια της παρενόχλησης από κάποια αγόρια και μεγαλύτερους άνδρες ηλικιακά, πράγμα που με έκανε να θέλω όταν γίνει να είναι ακόμα πιο πολύ από έρωτα. Η πρώιμη έκθεση σε σεξουαλικότητα, σε επίπεδο παρενοχλήσεων, μπορεί πραγματικά να μας προκαλέσει δυσκολία σε σχέση με το σεξ. Δεν θα σταθώ στις παρενοχλήσεις, δεν ήταν κάτι σοβαρό, ευτυχώς δεν έγινε κάτι ποτέ απλώς με έκαναν ακόμα πιο ρομαντική. Εδώ θέλω να πω ότι οι παρενοχλήσεις δεν χρειάζεται να καταστούν βιασμός για να μας κάνουν ψυχολογική ζημιά και μια παρενόχληση από μόνη της μπορεί να μας προκαλέσει ψυχικό τραύμα και ψυχική ζημιά. Ήταν θέμα το ότι δεν είχε βρεθεί ο κατάλληλος που να είχα νιώσει το love story που επιθυμούσα. Το είχα στο μυαλό μου με μια αρκετά πιο ρομαντική προσέγγιση και εξ αρχή έδειχνα τι προθέσει μου στα αγόρια ότι είμαι μια σοβαρή συναισθηματική κοπέλα που δεν ψάχνεται για περιστασιακέ περιπέτειε. Για μένα το σεξ δεν είναι σεξ, αλλά έρωτα. Σύνδεση σωμάτων, αλλά πρωτίστω ψυχό. Δεν μπορώ αν δεν συνδέομαι εγκεφαλικά και αν δεν νιώθω έστω κάποια αισθήματα να φτάσω στο σεξ. Δεν κατακρίνω φυσικά αυτούς που μπορούν να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα, εγώ απλώς δεν λειτουργώ έτσι. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι δεν είναι θέμα κοινωνικού ταμπού, καθώς και οι γονεί μου σε αυτά τα θέματα είναι αρκετά απελευθερωμένοι. Ίσα ίσα, να ερωτευτώ φοβόντουσα. Στο σεξ είναι άνετοι. Αλλά εσύ από τη στιγμή που είχε συνδέσει το σεξ με τον έρωτα, και θεωρούσε και πίστευε και θεωρείς και πιστεύει ίσω ότι δεν μπορεί εσύ να κάνει σεξ χωρί να είσαι ερωτευμένη με κάποιον. Άρα οι γονεί σου φοβόντουσαν τον έρωτα, τον ερωτευτή και εσύ φοβόσουνα το σεξ. Γιατί για σένα σεξ σήμαινε κάτι που έκανε ενώ ήσουν ερωτευμένη, κάτι που θα έκανε ενώ ήσουν ερωτευμένη, κάτι που κάνει ενώ ερωτευμένη. Ή κάτι που θα κάνει όταν θα είσαι ερωτευμένη. Και φτάνουμε λοιπόν στην ηλικία των 30 χρονών. Ένας γνωστός μου, φίλος μου από το Πανεπιστήμιο, με προσκαλεί να πάω μαζί του που θα πήγαινε με κάτι φίλους του σε ένα νησί το καλοκαίρι τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου. Εγώ είμαι σε μια μεταβατική περίοδο όπου προσπαθώ να πάω σε έναν άλλο επαγγελματικό κλάδο και δεν ήξερα αν θα μπορώ, αλλά τελικά οι συνθήκε ήρθαν έτσι που καθυστέρησε η έναρξη της δουλειά και είχα χρόνο ελεύθερο. Και λέω, δεν πας. Ε, εκεί έγιναν όλα ή μάλλον άρχισαν όλα. Μάλιστα πριν αποφασίσω ότι θα πάω, αυτός ο φίλος με έπριζε καθημερινά για να με πείσει και μάλιστα μου έστειλε και φωτογραφίες τους φίλους του για να πείσω και κάποια φίλη μου να έρθει και καλά αστεία ότι θα είναι ωραία παιδιά. Και έτσι είδα σε φωτογραφία πρώτη φορά αυτό που επρόκειτο να γίνει ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αφού είχε έναν έρωτα κόρη, αυτός δεν ήταν και ο μεγαλύτερος αυτό θα είναι και ο μικρότερο, αν δεν υπάρξει άλλο. Ο φίλο μου με αυτόν μένουν μόνιμα εκτό Ελλάδο. Για να δούμε τι σκέφτηκε όταν τον είδε. Όταν τον είδα, λέω: Αχ, το παιδί, τι κρίμα, ωραίο σώμα, αλλά οκ, okay, δεν έχει καθόλου ωραίο πρόσωπο. Δύσμορφο κάπως χαμόγελο και σαγόνι, καθόλου στο στυλ μου τέλος πάντων και με αποθούσε και τον έστειλα σε μια φίλη μου που προσπαθούσα να την πείσω να έρθει στο ταξίδι και καλά κοίτα τα παιδιά που θα είναι μαζί μας. Και αυτή το είδε, είπε ότι είναι παιδί γυμναστηρίου, αλλά όχι ωραίο στο πρόσωπο και ότι δεν της άρεσε με τίποτα. Τελικά δεν ήρθε αυτή γιατί είχε δουλειέ και γλίτωσε η σωσικοπέλα. <laughs> σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι ο κοινό μα φίλο μου είχε αναφέρει σε μια βιντεοκλήση πριν το ταξίδι ότι αυτό ο φίλο του είναι πολύ καλό παιδί και όλο πέφτει σε κάτι περίεργε περιπτώσει και επειδή είναι ελεύθερο, ψάχνεται. Και ότι έχει περάσει πολλά. Επίσης, το επίθετο του ήταν οικείο στον τόπο καταγωγής μου και λέω έχει γούστο και τελικά πράγματι καταγόμασταν από το ίδιο μέρος. Σύμπτωση. Αν και Αθηναίος δηλαδή, οι ρίζες του ήταν από το δικό μου τόπο. Και πήγα τελικά εγώ διακοπές με τρία αγόρια για παρέα. Τον φίλο μου τον ήξερα ότι είναι ήσυχο και καλό παιδί και με χτιμούσε από το χώρο γνωριμίας μας και αισθάνθηκα άνετα να πάω. Μου το ξεκαθάρισε κιόλας ότι με σέβεται και λοιπά. Και πήγα. Γενικά είμαι και εγώ του εξωτερικού, έχω ζήσει και λίγο έξω, οπότε ήταν αφορμή και ευκαιρία για μια ακόμα νέα ταξιδιωτική εμπειρία σε περίοδο που ήμουν και από δουλειά. Και φτάνω στον προορισμό πρώτη και θα έμπαινα πρώτα στο Airbnb και θα περίμενα τους άλλους που θα ερχόντουσαν όλοι μαζί από τη χώρα που διαμένουν μόνοι. Με μια πτήση αργότερα. Και όταν έρχονται και ανοίγει η πόρτα βλέπω τον τύπο, αυτόν τον τύπο που τον είχες δει σε φωτογραφία και δεν σου άρεσε η εμφάνισή του στο πρόσωπο, αλλά στο σώμα σκέφτηκες ότι είναι γυμναστηριακός. Δίνουμε χειραψία. Ήταν ένα ψηλό, συνομήλικο με ένα παλικάρι, καλωσυνά. Δεν ένιωσα κεραυνοβόλο έρωτα, απλώς ένα πολύ θετικό συνέστημα ως γνωριμία. Μια θετική καλοσυνάτη αύριο. Γενικά μου ανέφερε ότι είχε μια μεγάλη σχέση 6 χρόνια και είπε χαρακτηριστικά ήταν housewife material. Τα είχα ότι η πρώην φιλενάδα του ήταν γυναίκα που έκανε για να την παντρευτείς και να είναι νοικοκυρά στο σπίτι. Οπότε και εγώ κατάλαβα ότι χτιμάει τη συνδεσιμότητα, την αφοσίωση και γενικά κάτι πιο σοβαρό. Όχι, κακώ κατάλαβε. Γιατί όταν σου λέει ότι η πρώη μου ήταν housewife material, αυτό δεν λέει κάτι για τον ίδιο, λέει κάτι για το πώ έβλεπε αυτό στην πρώην του. Ή πώ ήταν η πρώην του. Δεν σου είπε εγώ είμαι husband material, σου είπε η πρώην μου ήταν housewife material. Και τι απορίε που έχουμε, τι ρωτάμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα από αυτά που μας λέει κάποιος, ρωτάμε για να είμαστε σίγουροι. Σε αυτό το σημείο σας παραπέμπω στο playlist στο κανάλι μου στο YouTube με θέμα πώς διαχειρίζομαι το φλερτ και μια νέα σχέση γνωριμία. Από τις πρώτες μέρες γενικά ήταν ευγενικό και γλυκός. Προθυμοποιούντα συνέχεια να με διευκολύνει, κουβαλώντα μου τη τσάντα για να μην κουράζομαι και γενικά ήταν πολύ ευγενικό. Αυτό με κέρδισε. Στην παρέα αυθόρμητα, π.χ. είχαμε χωρίσει το πως βάζαμε τηλιακό και εγώ έβαζα σε αυτόν και αυτός σε μένα. Ήμουν αδιάθετη μια μέρα και καθόταν πιο έξω στη θάλασσα να μου κάνει παρέα. Επίσης, ανέφερε ότι σκόπευε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα άμεσα και συγκεκριμένα δύο μηνές μετά. Γενικά, τα αγόρια είχαν Tinder όλα, δηλαδή είχαν λογαριασμό στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Και ο δικός μου είχε και το είχε και στον προορισμό μας ανοιχτό. Τέσσερις μέρες μετά είχαμε πάει κάπου και μάλλον ο κύριος μίλαγε με μια στο Tinder που ήταν στο ίδιο μέρος με μας ή έγινε εκεί το match. Εγώ ήθελα να πάω σε αυτό το μέρος γιατί είχε ένα ενδιαφέρον μουσείο οπότε με τα χαρά του άφησα να, βρει, να βρουν την κόμενα από το Tinder και πήγα στο μουσείο. Πραγματικά καμία ζήλια δεν είχα τίποτα καθώ δεν είχαμε τίποτα. Και όπως ήμουν στα ταμεία του μουσείου τους βλέπω πίσω. Άκυρο εγκόμενα, δεν πήγε καλά η βιντεοκλήση του και δεν συναντήθηκα. Πήγαμε όλοι μαζί στο μουσείο και μετά πήγαμε θάλασσα. Ο κοινό μα φίλο είχε βρει μια κοπέλα από το Tinder και εμεί με το δικό μου, μέχρι να βάλουμε τα αντιλιακά μα, μπήκαμε πιο μετά στη θάλασσα. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Λίγο με τσίμπαγε πιο πολύ από το κανονικό. Ήταν θολή η θάλασσα και εγώ φοβόμουν τα μεγάλα ψάρια. Αισθανόμουν λίγο άβολα με το θολό νερό. Αυτό με πείραζε πιο έντονα και άρχισε να με τραβάει προ αυτόν έντονα πια, ξεκάθαρα να με φιλήσει. Και του λέω ένα τάδε, τι κάνεις, και μου λέει, μου βγήκε αυθόρμητα, είπα να το κάνω, αν δεν θες, οκ. Okay. Δεν ξέρω τι έπαθα, ένιωθα και εγώ οικειότητα, και εν τέλει φιληθήκαμε πρώτη μας φορά μέσα στο νερό. Δεν θα έλεγα ότι το φιλί του μου άρεσε ιδιαίτερα, αλλά ένιωθα ασφάλεια στην αγκαλιά του, ειδικά με στο νερό που φοβόμουν. Εδώ να πω, ότι το να νιώθουμε ανασφάλεια, το να νιώθουμε φόβο, το να έχουμε ψηλή ανδρεναλίνη, μπορεί να μας κάνει να συνδεθούμε ερωτικά με άνθρωπο που κάτω από άλλε ηθίκε δεν θα συνδεόμαστο. Και λέγεται χαρακτηριστικά ότι αν κάθεσαι στο αεροπλάνο και έχει αναταράξει και φοβάσαι τι αναταράξει και δίπλα σου κάθεται ένα άνθρωπο με τον οποίο του φίλου που σε ελκύει, με τον οποίο κάτω από άλλε ηθίκε δεν θα ένιωθε ερωτική έλξη, μπορεί να νιώσει λόγω τη υψηλή αδρεναλίνη. Και επίση το φιλί στο στόμα, το ερωτικό φιλί, μα δίνει πολλέ πληροφορίε το πρώτο φιλί για το αν υπάρχει τέριασμα ερωτικό με έναν άνθρωπο ή όχι. Εσύ λε, δεν θα έλεγα ότι το φιλί του μου άρεσε ιδιαίτερα, αλλά ένιωθα ασφάλεια στην αγκαλιά του, ειδικά με στο νερό που φοβόμουν. Και αποφασίσαμε να μην πούμε κάτι στα παιδιά. Ήταν απότομο όλο αυτό. Και βγήκαμε και συνεχίσαμε σαν παρέα. Μετά στο Airbnb, αν με πετύχαινε μόνη μου να πλώνω ρούχα, ερχόταν και με αγκάλιαζε, φύλαγε, μπαλαμούτιαζε. Παράλληλα, ήταν πάντα και ευγενικό και περιποιητικό. Καμιά φορά τα έβαζε και με τον κοινό μα φίλο, αν εγώ είχα μια διαφωνία μαζί του για να με προστατέψει. Εγώ εντωμεταξύ είχα περίοδο και το ήξεραν τα γόρια γιατί δεν έμπαινα πολύ στο νερό. Την επόμενη μέρα, ενώ ήξερε δηλαδή ότι είχε περίοδο, μου είχε πει ότι το βράδυ θα έρθει στο δωμάτιό μου. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είχε προθυμοποιηθεί να κοιμηθεί στον καναπέ για να έχω εγώ δικό μου δωμάτιο με διπλό κρεβάτι. Και άλλο εκφωτισμό. Ήταν η τελευταία μα ημέρα στο Airbnb. Μετά είχαμε κλείσει ξενοδοχείο σε ένα άλλο μέρο του προορισμού μα. Εγώ του είπα να μην έρθει αν ελπίζει να γίνει κάτι, γιατί δεν πρόκειται και είμαι και αδιάθετη. Και μου λέει: Εγώ θα έρθω για να πω μια καλή νύχτα. Και ήρθε. Κάναμε παθιασμένε αγκαλιέ. Έβγαλε τα ρούχα του και φάνηκε να ήθελε να του κάνω στοματικό και του έκανα. Τελείωσε απλώ με προκαταρκτικά. Εγώ του πρότεινα να τελειώσει. Δεν ήθελα να μείνει έτσι. Το ερώτημα είναι εσύ τελείωσε ήταν μόνο να ικανοποιήσει τον άλλο. Όπως ήμασταν στο πάθος, Μου είπε ένα, έλα εκεί που μένω τον Ιούλιο πριν ξεκινήσει δουλειά, μια εβδομάδα να βρω και θα σε έχω σαν βασίλισσα. Επίση μου είπε, αύριο που δεν θα έχει περίοδο θα το κάνουμε κανονικά. Εγώ όμω την επόμενη μέρα του ξεκαθάρισα ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι ολοκληρωμένο, γιατί δεν τον ξέρω πολύ και μου είναι σύντομο για μένα. Δεν του είπα ότι δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα, γιατί πράγματι δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι με κάποιον που ήξερα τόσο λίγο. Και του λέω για να μην έχω και τύψει, για να μην σου χαλάσουν τι διακοπέ σου, εσύ συνέχισε να μιλά με κοπέλε στο Tinder, γιατί εκεί μπορεί να βρει κάποια να κάνει κάτι ολοκληρωμένο. Και μου λέει και αυτό, και εσύ το ίδιο. Μου άνοιξαν τα παιδιά Tinder για πλάκα, να δουν πόσα like παίρνει μια κοπέλα και όμορφη όπω είπαν, και οκ, okay, είχαν δίκιο. Είχα πάρα πολύ. Και του λέω με ειλικρίνεια, αυτό που λε τώρα δεν με τιμά. Γιατί είναι σαν να μου λε: Ό,τι έγινε με εμά έγινε, τράβα, πηδήξουμε όποιον θε. Και με αποστομώνει λέγοντά μου: Κάνει λάθο. Εσύ μου είπε αυτό. Το ίδιο έκανε και εσύ. Ναι, καλά σου είπε. Και εσύ αυτό του είπε. Εσύ αυτό που έκανε ήταν σαν να μη σε νοιάζει για μένα και γι' αυτό σου είπα και εγώ να κάνει και εσύ ό,τι θε. Και του λέω: Εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι με κανέναν άλλον. Απλώ για μένα όλο αυτό είναι σύντομο. Και μου λέει: Ούτε εγώ θέλω να κάνω κάτι με άλλον. Εγώ επιλέγω να ζω αυτό που ζω μαζί σου και μη σε νοιάζει αν δεν κάνω κάτι με άλλη. Σαν να έχεις μια εντύπωση ότι η γυναίκα οφείλει να ικανοποιεί τον άνδρα σεξουαλικά. Σε σαν ερώτημα, έτσι μέσα σε όλο αυτό το ρομαντικό που το έχει στο μυαλό σου, μέσα από αυτά που γράφεις, σαν να αντιλαμβάνομαι ότι έχεις μια εικόνα μέσα στο μυαλό σου, ότι έχει σεξουαλική υποχρέωση μια κοπέλα απέναντι σε έναν άνδρα με τον οποίο φλερτάρει η ερωτοτροπή. Έτσι, σαν ερώτημα το θέτω. Με αποστόμωσε κυρία Θέκλα, λέω κοίτα να δει. Βέβαια, σκεφτόμουν ότι επειδή είχαμε ακόμα μέρε αποσκοπή στο να με ρίξει. Και κάπω έτσι κύλησαν οι μέρε με τι αγκαλίτσε, με τι ώρε μέσα στο κρυφό πάθο, να κρυβόμαστε και να βρίσκουμε ευκαιρίε να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να τελειώνουμε προκαταρκτικά και να κρατιόμαστε χεράκι χεράκι κρυφά όταν δεν μα έβλεπαν οι άλλοι. Εντάξει, οπότε μετά, όταν τελειώσει η δικιά σου η περίοδο, έγινε τουλάχιστον. Ε, ίσο το σεξ. Δηλαδή και οι δυο τελειώνατε με προκατάρχτικα. Ήρθαμε πιο κοντά και εν μεταξύ μου είπε ότι με είχε δείξει σε φωτογραφία ο κοινό μα φίλο πριν το ταξίδι και είχε πει τι ωραία κοπέλα. Αλλά δεν είχε σκοπό να κάνει κάτι με κοπέλα μέσα από την παρέα. Εν μεταξύ έλεγε στο αμάξι μια μέρα ότι όλε οι γυναίκε νοιάζονται μόνο για τα λεφτά και αν σε δουν αδύναμο πάει, πέθανε για τι γυναίκε. Τελείωσε. Α. Όλε οι γυναίκε νοιάζονται μόνο για τα λεφτά και ας σε δουν αδύναμο, πάει. Πέθανε για τι γυναίκε. Τελείωσε. Έβγαζε μια πίκρα, ναι. Μια πίκρα και ένα μισογενισμό. Εγώ όμω δεν το είδα έτσι, αλλά σαν ένα άτομο που ψάχνει μια γυναίκα να τον αγαπήσει αληθινά. Να ανοιχθούμε με ειλικρίνεια ο ένα τον άλλο. Εσύ γενικώ έκανε μόνη σου υποθέσει σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο χωρί να τον ρωτά. Και πρέπει να ρωτάμε του ανθρώπου για να μαθαίνουμε. Γενικά σε όλο το ταξίδι ζήσαμε τρομερέ κινηματογραφικέ στιγμές. Αυτό εννοείται ήθελε να ολοκλήρωσουμε, αλλά του είχα πει όχι. Είχε τρελό πάθο βέβαια, αλλά οκ, okay, με σεβόντα τα θέλω. Κάποιε φορέ οκ, okay, τσαντιζόταν λίγο, αλλά ποτέ δεν με έφερε σε δύσκολη θέση. Ήταν κύριο. Το μεταξύ, εσύ θεωρείς ότι τα προκαταρκτικά, δηλαδή ο στοματικός έρωτας, δεν ισοδυναμεί με σεξ σε παραπέμπω στα επεισόδια του Sex Ed Series, εδώ στο podcast, όπου λέμε ξεκάθαρα ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει σεξ και με μόνο στοματικό σεξ, χωρίς να υπάρχει διείσδυση, πάλι σεξ είναι. Αλλά έτσι έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι αν υπάρξει διείσδυση χάνουμε την παρθενία μας, ενώ αν δεν υπάρξει διείσδυση δεν τη χάνουμε. Αυτή είναι μια λαθασμένη πίπηση. Ναι, αν υπάρξει διείσδυση Υπάρχουν κίνδυνοι περισσότεροι για σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα και υπάρχει και κίνδυνο για προγραμμάτιστη εγκυμοσύνη, αλλά δεν πάβει να είναι σεξ το στοματικό σεξ και κακώ ονομάζεται προκαταρκτικό. Είναι μια μορφή σεξ. Μια μέρα του έκανα παράπονο ότι το βράδυ πάντα όταν κάνουμε αυτά που κάνουμε θέλει μόνο αυτό. Δηλαδή να τελειώνουμε και μετά φεύγουμε γρήγορα, μη μας δουν οι άλλοι κλπ. Και γίνεται, πάει και κοιμάται. Βέβαια, ήμασταν σε κοινό χώρο και κρυβόμασταν από του άλλου. Αλλά μου λέει: Θέλει ζουζουνιέ και αγκαλίτσε, και του λέω: Ναι, οκ, okay, λοιπόν. Μια μέρα λοιπόν, οι άλλοι μα άφησαν να πάμε δωμάτιο να κοιμηθούμε, γιατί δεν βρίσκαμε πάρκινγκ. Έστελαν εμά. Τώρα, είχαν καταλάβει, δεν είχαν. Άντε να είχαν υποψίε. Και πήγαμε μόνοι μα στο δωμάτιο και απλά κάναμε αγκαλίτσε και ζουζουνιέ. Ήμουν ξαπλωμένη και το κεφάλι μου ήταν στα πόδια του και αυτό καθόταν στον καναπέ. Με χάιδευε στα μαλλιά, στο πρόσωπο και μου έλεγε τι ωραία ματάκια που έχεις, τι ωραίες βλεφαρίδες, τι ωραία χυλάκια, είσαι πολύ όμορφη. Και εγώ ένιωσα τόσο όμορφα στοργικά χουχουλιάρικα. Και τότε έβαλα το χέρι μου στο επίμαχο σημείο, αλλά με χτύπησε για να με σταματήσει και μου λέει «Επ, επ, επ, σήμερα θα κάνουμε μόνο αγκαλίτσες και χαδάκια». «Αχ, κυρία Θέκλα, αυτό που ήθελα, αυτό έκανε». Τον ένιωσα πραγματικά ότι με νοιάζεται. Ότι προσπαθεί να με καλύψει όσο μπορεί συναισθηματικά σε όλο αυτό το ξαφνικό που μας συνέβη. <φυ> και φτάσαμε στην τελευταία μέρα του ταξίδιου. Στη θάλασσα πηγαίναμε μακριά από τους άλλους, πιανόμασταν χεράκι χεράκι και όσο ήμασταν αγκαλιά, του είπα και για τα περιστατικά παρενόχλησης που είχα ως μικρή κοπέλα. Του τα περιέγραψα όλα με λεπτομέρεια. Φάνηκε να τον ενδιαφέρει όλο αυτό. Αυτό στενοχωρήθηκε ειλικρινά. Αληθινά. Με πήρε αγκαλιά. Τον ένιωσα κοντά μου να συμπάσει. Με έπιανε από το χέρι, με αγκάλιαζε. Ήξερα μέσα μου ότι με ένα τέτοιο αγόρι θέλω να ολοκληρώσω, αλλά αύριο θα φεύγαμε. Τι να του έλεγα. Έμεινα σε αυτά που του είπα. Αργότερα ήμουν κουρασμένη και ξάπλωσα στο κρεβάτι του ξενοδοχείου. Στο ξενοδοχείο ήμασταν μαζί στο δωμάτιο σε δύο μονάδι πλανά κρεβάτια με κενό στη μέση. Κύρθηκε από πάνω μου απλώς και κάθισε. Και με κοίταγε στα μάτια βαθιά με ένταση και συνεχόμενα. Είπαμε ότι είναι περίεργο που χωριζόμαστε και ότι είναι ξαφνικό. Με κοίταξε στα μάτια βαθιά και ένιωσα ότι νιώθει πράγματα. Ότι τέλος πάντων δεν ήταν απλά καβλάντα και μάλιστα δεν είχαμε κάνει ακόμα ολοκληρωμένο σεξ. Μου είπε να πάω εκεί που μένει αν θέλω ξανά και ότι θα τα πούμε σίγουρα ή τον Αύγουστο αν πω εγώ στον τόπο καταγωγής μας ή Οκτώβρη στην Αθήνα. Ήταν αβέβαιο το μέλλον. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν πρίγκιπας επειδή τα είχα χαμένα στο αεροδρόμιο, έστειλε την δική μου πύλη που είχε ελέγξει αυτό στον πίνακα πτήσεων στην ομαδική συνομιλία του ταξιδιού. Έστειλε την πύλη μου για να μην την ξεχάσω, γιατί δεν το είχαμε τι πτήσει και πολύ, και καθώ ταξιδεύαμε ξεχωριστά, φοβήθηκε ότι όταν θα με αφήσει μόνη θα ξεχάσω την πύλη. Να με προσέχει, να, να. Τα έβαλε και με τον κοινό μα φίλο για να με υπερασπιστεί σε μια διαφωνία που προέκυψε. Επειδή ήδη πλατιάζω, δεν θα μπω σε άλλε λεπτομέρειε. Από τις πράξεις του ένιωθω ότι με χτιμά, με νοιάζεται. Και έτσι έφυγα για Αθήνα. Φυσικά και έστειλε να με ρωτήσει αν έφτασα και όλα καλά και δεν το λήξαμε. Φαινόταν η διάθεση και από τις δυο πλευρές. Γενικά μιλάγαμε με μηνύματα, όχι σε καθημερινή βάση. Ήταν και λίγο περίεργο όλο αυτό. Και τελικά έμαθα ότι δεν θα ξεκινήσω ακόμα στη νέα δουλειά που θα πήγαινα, οπότε είχα το χρόνο να πω και εγώ τον Αύγουστο στον τόπο καταγωγής μας. Του το είπα και και πολύ. Μάλιστα, επειδή νόμιζε ότι θα είναι μόνο του στο μέρο καταγωγή μα, είπε σε ένα φίλο του από τα φοιτητικά χρόνια να πάει μαζί του. Και μάλιστα αυτό ο φίλο του στο παρελθόν μου έστελνε μηνύματα στο Facebook και μου την είχε πέσει. Αρκετά έντονα και στο τέλο χιδέα, καθώ δεν ανταποκρινόμουν. Επίση δεν έχει πάρα πολλού φίλου Ελλάδα και ήταν μια από τι μόνε επιλογέ. Αισθανόταν άσχημα γιατί δεν ήξερε ότι θα πάω τελικά. Και μου είπε δεν θέλω να έρθει σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούμε, αλλά δεν ξέρω με αυτόν τι θα γίνει. Αποφασίσαμε από κοινού να το παίξουμε ότι δεν είχε γίνει ποτέ αυτή η γνωριμία και να κάνω ότι δεν τον ξέρω αυτόν καθόλου και δεν τον αναγνωρίζω τέλο πάντων. Το φίλο του δηλαδή, αυτό που σου την είχε πέσει, είχε ιδέα στο παρελθόν. Πρώτη μέρα λοιπόν, δώσαμε συνάντηση σε ένα παρέμορφο μέρο. Εκεί στο νησί. Όταν συναντηθήκαμε ήταν τόσο εκεί. Αν μπήκαμε μετά και τρει στη θάλασσα. Ο δικό μου δεν κρατιόταν, άρχισε να με τσιμπάει και να με αγκαλιάζει. Ο άλλο έκανε πιο πέρα. Μου είπε ότι του είπε ότι έχουμε κάτι για να μα αφήνει μόνο μα. Και μέσα στη θάλασσα με πήρε αγκαλιά. Άρχισε να με φυλάει και εγώ μου κάπω ντροπαλή. Το διέκρινε. Όλο αυτό το διάστημα το σκεφτόμουν. Του είπα ότι μου έλειψε η αγκαλιά του, μου είπε ότι και αυτό ήθελε να ξανασυναντηθούμε και ότι του έλειψαν οι αγκαλίτσε μα. Εν τω μεταξύ πάλι στο νερό όλα. Χαχα. -χα. Και του είπα ότι για μένα δεν είναι απλά έτσι φευγαλέα, συναντιόμαστε, κάνουμε τι κάνουμε και τέλο. Ότι είμαι συναισθηματική και έχω αισθήματα και δένομαι. Και γενικά ότι δεν κάνω κάτι χωρί σχέση. Και μου είπε εκείνη την ώρα, εγώ δεν είμαι σε φάση για σχέση και δέσμευση. Σοκ εγώ. Τι εννοείς του λέω. Μου λέει αλλάζω χώρα. Κάνω ένα νέο βήμα που δεν ξέρω που θα πάει. Δεν έχω σπίτι νοικιάς Ελλάδα, δεν έχω αμάξι. Έπρεπε σύν όλα τα άλλα να ιδρύσει και μια εταιρεία άμεσα, αφού θα γύριζε σε ένα μήνα για να μπαίνει ο μισθό απ' έξω, αλλιώ δεν θα πληρωνόταν. Και αυτό είχε διαδικαστικά. Και ότι δεν ξέρει αν αυτό το βήμα που κάνει στη ζωή του να επιστρέψει σε Ελλάδα είναι σωστό. Το είχε άγχο και αυτό. Και ότι έτσι όπω είναι η ζωή του και θα είναι το επόμενο διάστημα, δεν είναι σε φάση για σχέση. Του λέω εκείνη την ώρα με αυτοπεποίθηση ότι δεν είμαι εγώ όμω κοπέλα που μπορεί να κάνει κάτι έτσι, γιατί είμαι συναισθηματική. Και οπότε αφού περνάμε καλά ως παρέα, ας μείνουμε φίλοι. Τι δύναμη είχα τότε που το είπα. Δεν του άρεσε. Είδα στο βλέμμα του πως δεν του άρεσε που τόσο εύκολα αφού δεν μου έδωσε αυτά που ήθελα τον παραμέρισα ερωτικά. Οπότε το αφήσαμε κάπως έτσι εκείνη τη μέρα στο το βλέπουμε. Το βράδυ ήταν να πάμε στο χωριό του για ποτό με το ξαδερφό μου και τη γυναίκα του, αλλά τελικά δεν πήγαμε. Χωριστήκαμε και είπαμε την επόμενη μέρα να έρθουμε να με πάρει από το χωριό μου. Αυτό το πρότεινε να με πάρει με το αμάξι από το σπίτι να μην οδηγήσω εγώ. Και ήρθε, με πήρε με παιχνιδιάρικη διάθεση. Του είπα: Πάμε για μπάνιο, είναι ο ξάδερφό μου σε αυτή την παραλία. Αν πάμε και σε άλλη. Και μου είπε: Όχι, πάμε με το ξάδερφό σου. Και πήγαμε. Και γνωρίστηκα. Ήταν τόσο τρυφερό και μπροστά στο ξαδερφό μου. Μετά μπήκαμε στη θάλασσα, όχι πολύ μακριά από το πτυχικό πεδίο του ξαδέρφου μου και είχε τσούχτρε. Και είδα ξαφνικά δίπλα μου μια τσούχτρα και ούρλιαζα και έτρεξα προ τα έξω. Και έμεινα στα ριχά μόνη μου που δεν είχε τσούχτρε. Αυτό όταν είδε ότι φοβήθηκα, κολύμπησε γρήγορα προ το μέρο μου, ψιθύριζοντα: «Ωχ φοβάται. Και ήρθε πάνω μου και μου είπε: Έλα να σε πάρω αγκαλίτσα, μη φοβάσαι μάτια μου, εγώ είμαι εδώ. Και με αγκάλιασε. Και μου χάιδευε την πλάτη. Και ο ξάδερφο μου μα έβλεπε, δεν τον ένοιαζε. Γιατί να τον νοιάζει, δεν ήταν δικό του ξάδερφο, δικό του ξάδερφο ήταν. Είδε ότι παίρνει πράγματα που κάνει ο άλλο ενώ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν είναι σε φάση για σχέση, και τα ότι είναι ενδείξει ότι θέλει σχέση. Μάλιστα, σοκαρίζονταν όλοι όταν λέγαμε ότι γνωριστήκαμε σε τροπικό προορισμό και καταγόμασταν από τον ίδιο τόπο και σπουδάζαμε τόσα χρόνια ίδιε χρονιέ στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ενώ δεν είχαμε γνωριστεί τότε και γνωριστήκαμε μετά. Μετά τον πήγα μόνο του σε ένα μονοπάτι και ο ξάδερφό μου έκανε παρέα στο φίλο του. Στο μονοπάτι που πήγαμε ήταν τόσο ωραία, τόσο μοναδικά. Πιαστήκαμε χέρι-χέρι, με πήρε αγκαλιά. Μπήκαμε σε ερημικέ παραλίε, σε κρυστάλλινα νερά και με είχε αγκαλιά και χαμουρευόμασταν πάλι. Υπήρχε πάθο, ένταση, έλξη, ασφάλεια, σεβασμό, εμπιστοσύνη, θαυβασμό, ό,τι ήθελα. Πού πήγε το δε θέλω σχέση, Το δε θέλω σχέση το είπε ξεκάθαρα. Το άφερό τα ρομαντικά την ώρα που προσπαθούσε να κάνει σεξ μαζί σου, δεν αναιρεί το δεν θέλω σχέση. Γιατί μου φέρετε έτσι. Δεν φέρετε έτσι στους φίλους του. Φύγαμε από το νερό. Αγάπη μου, εσένα σου είχε πει ξεκάθαρα ότι θέλει να κάνει σεξ μαζί σου και επίση σου είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν σε φάση για σχέση. Άρα η συμπεριφορά του δεν αναιρούσε αυτά τα δύο που σου είχε πει. Το γεγονό ότι του είπε εσύ να μείνετε φίλοι δεν σημαίνει ότι αυτό το υιοθέτησε κιόλα. Αυτό είχε ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κάνει κάτι ερωτικό, σεξουαλικό μαζί σου. Αλλά όχι σχέση. Οι άντρε αυτά που λένε τα εννοούν. Και οι γυναίκε αυτά που λένε κανονικά. Είναι καλή ιδέα να τα εννοούμε. Έχει και γυναίκε που αυτά που λένε τα εννοούν. Έχει και γυναίκε που αυτά που λένε δεν τα εννοούν. Και υπάρχουν και κάποιοι άντρε που αυτά που λένε δεν τα εννοούν. Αλλά συνήθω οι άντρε λένε αυτά που εννοούν για να μην έχουν μπερδέματα μετά. Σου λέει θα τη το πω εγώ τι δεν κάνω για σχέση. Και είμαι καλυμμένος, το ξέρει, τη το είπα, άσχετο να μετά συμπεριφέρομαι με ρομαντικά. Φύγαμε από το νερό, επιστρέψαμε. Μια άλλη μέρα τον πήγα σε μια σπηλιά κρυφή μόνο του. Εκεί τον άφησα να μου κάνει για πρώτη φορά και αυτό στοματικό που το ήθελε τόσο πολύ. Και αφιέρωσε σε μένα χρόνο πολύ και μια και δυο φορές. Θέκλα γενικά μου φερόντα σαν πριγκίπισσα. Το να σου κάνει ένας άντρας στοματικό είναι κάτι φυσικό και αναμενόμενο. Το γεγονός ότι σου έκανε στοματικό δεν έχει δείχνει κάτι το ιδιαίτερο. Ξαναέρχομαι πάλι σε αυτό που είπα προηγουμένω, ότι ίσω έχει μέσα στο μυαλό σου λαθεμένε πεπιθήσει γύρω από το σεξ. Ότι η γυναίκα οφείλει να κάνει στοματικό στον άνδρα και ότι ο άνδρα, αν κάνει στοματικό στη γυναίκα, κάνει κάτι το extraordinary, κάτι το μοναδικό. Ενώ δεν είναι έτσι. Θέλουμε και δικαιούμαστε ισότητα και στο σεξ. Αλλά όλε αυτέ οι παλιατζίδικε οι ιδέε περί ρομαντισμού μα στερούν την ισότητα και στο σεξ και την ικανότητα να δημιουργήσουμε υγιεί σχέσει. Θα σχολιάσω περισσότερα αργότερα. Πήγαμε και σπίτι μου, δεν μπήκαμε μέσα γιατί δεν ήθελε ο άλλο. Ναι, είχαμε και το φανάρι κάποιε στιγμέ και του γνώρισα το γάτο μου. Τον είχα αγκαλιά και το χάιδευε κι αυτό. Πήγαμε σε αρκετά μέρη στο νησί. Την τελευταία μέρα πήγαμε στην πιο διάσημη παραλία του μέρου μου. Εκεί είχα φέρει και μια φίλη μου, οπότε απομονωθήκαμε και είμαστε σχεδόν Μόνοι μα. Στο δρόμο για την παραλία με πήγε να μου γνωρίσει τον γείτονα του που του κρατάει τα σπίτια καθώ μένει Αθήνα. Τον ξέρει από μωρό ο δικό μου και επειδή είναι αστείο τύπο του έχει έτσι ιδιαίτερη αδυναμία. Με γνώρισε. Και λέω να, με γνωρίζει σε άτομα δικά του στον τόπο του. Πάλι δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πάλι δεν σημαίνει κάτι αυτό. Στη θάλασσα με είχε αγκαλιά όπω πάντα και μου λέει σε μια δόση όπω μιλάγαμε. Α, δεν θυμάμαι αν το είπα, οι γονεί χωρίσει. Α, όχι, του λέω. Και η μαμά μου έχει ξαναπαντρευτεί. Α, και χαίρεσε για τη μαμά σου και λέει ένα και σκοτίνιασε το βλέμμα του. Δεν θέλω να συζητήσω τα προσωπικά του. Και του λέω εγώ γιατί είδα ότι σκοτίνιασε. Μωρό μου, μη μου πει. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να σε έχω αγκαλιά. Δηλαδή, σου είπε ότι η μαμά του είχε ξαναπαντρευτεί και το ρώτησε σαν χαίρετε για τη μαμά του και αυτούνου σκοτίνιασε το βλέμμα του και σου είπε δεν θέλω να συζητήσω τα προσωπικά του αποξενωμένο παιδί, τον πήγα πάλι σε μια κρυφή ονειρική σπηλιά. Στον δρόμο προ τη σπηλιά του είπα ότι αυτό που είπε για τη σχέση δεν ήταν ωραίο και μου είπε: Ναι, έχει δίκιο, δεν είναι έτσι ακριβώ. Και λέω: Όπα, σαν να αλλάζει γρόμι. Γιατί δεν έλεγε: Δεν θέλω κάθετα. Είπε ότι δεν είναι έτσι ακριβώ. Δεν είπε ότι θέλω να κάνω σχέση. Ρωτάμε ξεκάθαρα: Θέλει να κάνει σχέση. Εγώ θέλω, εσύ εξακολουθεί να θέλει. Σαν να το σκέφτεται. Και του λέω ότι εγώ βρίσκομαι σε μεταβατική φάση επαγγελματικά και είναι άδικο αυτό που λέει, γιατί για μένα είναι μια χαρά. Και λέω, όπα, σαν να αλλάζει γνώμη. Γιατί δεν έλεγε δεν θέλω κάθετα. Δεν έλεγε όμως θέλω κάθετα. Σαν να το σκέφτεται. Ή σαν να ήθελε να σε καλοπιάσει. Και του λέω και εγώ ότι βρίσκομαι σε μεταβατική φάση επαγγελματικά και είναι άδικο αυτό που λέει, γιατί για μένα είναι χαρά αυτό που έχουμε και ότι είναι το πιο σταθερό μου που δεν έχω σταθερή εργασία πια. Και με αφουγκράστηκε. Και λέει και εγώ και εσύ είμαστε σε περίεργη μεταβατική περίοδο και μπήκε στη σπηλιά. Σε αφουγκράστηκε ή σε άκουσε. Αλλά ήμασταν αγκαλιά και είχαμε τόσο πάθο που βγήκε πάλι να κάνουμε προκαταρκτικά μέσα στο νερό και να τελειώσει αυτό και εγώ χωρί ολοκληρωμένο σε εξέξ κάνατε πάλι. Απλώ εσύ νόμιζε πω ήταν μόνο προκαταρκτικά. Και εκεί αποφάσισα, αφού τελειώσαμε και είναι η τελευταία του μέρα στο νησί, να του το πω. Να το ξέρει ότι δεν έχω ολοκληρώσει ποτέ ολοκληρωτικά με αγόρι. Και του το είπα. Σοκαρίστηκε γιατί είμαι κοινωνική και ωραία κοπέλα και δεν το περίμενε. Του είπα ότι δεν είχε να κάνει με τι παρανοχλήσει μόνο, αλλά από επιλογή και ότι δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλο. Και από τη λαθασμένη άποψη που έχει ότι σεξ είναι μόνο η δίσδυση. Όταν του το είπα, μου είπε Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκε μαζί μου. Του λέω στο λέω για να το ξέρει και να καταλάβει, γιατί δεν θέλω η πρώτη μου φορά να είναι έτσι. Εγώ μαζί σου νιώθω πράγματα και με πήρε αγκαλιά σφιχτά. Περπατάγαμε όλη την παραλία χέρι-χέρι και αγκαλιά. Με φύλαγε στο μέτωπο. Με λατρεία μου φέρουν. Πήγαμε σπίτι του και μείναμε μόνοι να χαιρετηθούμε. Στον μπαλκόνι του με είχε αγκαλιά. Εκεί του λέω: Πιστεύει στι ανοιχτέ σχέσει? Γιατί είχαμε μια ομαδική συζήτηση ω παρέα προηγουμένω. Και μου λέει: Όχι. Εμεί του λέω: Τι είμαστε. Και λέει: Το ξεκινάμε και βλέπουμε. Αποκλειστικά όμω, ε. Και του λέω: Θα σε περιμένω να έρθει. Και το χαιρετάω. Μου λέει η φίλη μου ότι μελαγχόλησε που χωριστήκαμε. Φαινόταν. Σημειωτέων όταν φεύγαμε από την παραλία, οδηγούσε το αμάξι τη μάνα του που είχε φερέ από Αθήνα. Και είπε ένα, θα τη το ζητήσω να το καβαντζώσω όταν έρθω Αθήνα, α πάρει το άνδρα τη. Τι πήγε και τον παντρεύτηκε. Μένει που μένει σπίτι μα, α τη δώσει το αμάξι του. Κατάλαβα τότε το ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν στάθηκα, γιατί δεν ήθελα να μπλεχτώ στα οικογενειακά για μένα θέκλα αυτή η μέρα ήταν καθοριστική. Γιατί λέω, αν δεν θέλει κάτι σοβαρό και δεν νιώθει αισθήματα, ε, άμα έμαθε ότι είμαι πρωτάρα θα αποσυρθεί. Πάλι μόνη σου τα λες, όλα μέσα στο μυαλό σου τα φτιάχνει. Αν θέλει μόνο ευχαρίστηση παροντική, γιατί να το δυσκολέψει μια παρθένα. Άμα θέλει ε, διασκέδαση και μόνο παραδική, μπορεί να τον εντρικάρει μια παρθένα. Αυτό δεν το είχε σκεφτεί, ε. Οπότε η συμπεριφορά του από εδώ και πέρα θα μου έδειχνε πολλά. Όχι. Κάνει ξεκάθαρε εξηγήσει με του άλλου. Δεν ρίχνει δολώματα για να δει αν θα τσιμπήσουν. Τι συμπεριφορά εισέπραξα λοιπόν, Θέκλε μου, έγινε 100 φορέ πιο τρυφερό, γλυκό, στοργικό. Επικοινωνούσαμε σχεδόν καθημερινά. Αισθάνθηκα ότι του άρεσε η όλη φάση. Όχι μόνο δηλαδή ξενέρωσε, ένιωσα να του άρεσε κιόλα. Απλά τον περίμενα να έρθει Αθήνα. Περίμενα τον πρίγκιπά μου με ανυπομονησία. Ξεκίνησα και δουλειά που ήταν συμπτωματικά κοντά στο σπίτι του. Όλα τόσο βολικά. Τόσο όμορφα. Ένα παραμύθι. Γνώρισα τον έρωτα μου. Τι όμορφα. Επιστρέφει για πάντα Ελλάδα. Σούπερ και πέταγα στην ευτυχία. Μέσα στη φαντασίωση που είχε φτιάξει στο μυαλό σου. Ενώ αυτός ο άνθρωπο σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν σε θέση να κάνει σχέση. Και σου έδειξε ξεκάθαρα με τα μισόλογα που έλεγε για τη μάνα του και το γάμο τη. Ότι ήταν συναισθηματικά μπλεγμένο και είχε θέματα. Ένα άντρα που είχε θέματα με τη μάνα του και μίσο και αποστροφή προ τη μάνα του που ξαναπαντρεύτηκε, πολύ πιθανόν να προβάλλει αυτά τα θέματα και πάνω σε μια γυναίκα που γνωρίζει. Και ήρθε. Άμεσα κανονίσαμε να πάμε βόλτα σε ένα πάρκο κοντά στη δουλειά μου και στο σπίτι του. Είχε έρθει με το αμάξι τη μαμά του. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να αναφέρω κάποια πράγματα για την οικογένειά του που μου έκαναν εντύπωση. Αντί να μείνει με τη μάνα του όταν πρωτογύρισε μέχρι να βρει δικό του σπίτι, που είχε δικό του δωμάτιο, το δικό του δεμάτιο που μεγάλωσε σπούδασε, πήγε και έμεινε στον κάτω όροφο που έμενε η θεία του αδερφή της μάνας του και νονά του. Δεν έμεινε με τη μάνα του δηλαδή. Δεν ήθελε να μείνει με τον νέο άντρα της μάνας του. Μου είχε πει και όλα στο παρελθόν ότι είχε ζήσει και δραματικά σκηνικά με οικογενειακά. Τώρα δεν ξέρω. Δεν επεκτάθηκε. Δεν πίεσα κι εγώ. Οι γονείς του χώρισαν όταν αυτός ήταν πάνω από 20 χρονών. Και τότε κάπου αυτός έφυγε για το εξωτερικό. Η πρώτη μας βόλτα λοιπόν ονειρική. Τρυφερό, τοργικό, αισθησιακό, με πάθο κάποιε στιγμέ. Να με ρωτάει για τη ζωή μου, για τα όνειρά μου, όπω και στα μηνύματα. Να μου δείχνει συναισθηματική εγκύτητα. Θέκλα μου έδειχνε να καταλάβω ότι το πάμε για σχέση. Όχι. 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 Ήθελε να σε αφήσει ίσω να πιστεύει ότι το πάτε για σχέση, αλλά έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν ήθελε σχέση. Ήταν ονειρικά και καταλήξαμε στο αμάξι και το ρώτησα. Η πρώτη φορά θα πονάει προσπάθησε να το διαχειριστεί και να με ρεμίσει. Κόμπιαζε. Μου λέει λίγο ενόχληση θα έχει σίγουρα. Εγώ θα προσπαθήσω να μην είμαι απότομο. Με εμπιστεύεσαι, θα είμαι προσεκτικό. Τέλο πάντων, είχαμε πει το ερχόμενο Σάββατο ότι θα με βγάλει κανονικό ραντεβού επίσημο και ότι θα το συντονίσει αυτό. Ήθελε όλο αυτό το ρομάντσο. Και φυσικά το έκανε και με πήγε ο Γλυκούλη σε ένα μπαρ που θεωρείται από τα καλύτερα τη πόλη. Και πήγαμε. Το πόσο ονειρικά ήταν όλα θέκλα μου δεν φαντάζεσαι. Μα αυτά τα ονειρικά είναι που με προβληματίζουν εμένα. Που ζούμε κάποιοι άνθρωποι, ζείτε κάποιοι άνθρωποι στο όνειρο, στη φαντασία και όχι στην πραγματικότητα. Καθίσαμε μπαλκόνι πρώτο που με είχε ώρα, σαν με χάιδευε, με κανάκευε. Και αποφάσισα. Μου βγήκε επιτέλου να ολοκληρώσω σεξουαλικά. Αυτό το εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο. Παρότι είχαν γίνει άπειρα προκαταρκτικά, επειδή μάλλον εγώ είχα αχωθεί υπερβολικά. Ήμουν υπερβολικά κλειστή και πόναγα αφόρητα. Αυτό γλυκό, τρυφερό, προσπαθούσε πολύ να μην με πονάει. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Εγώ θα σου έλεγα ότι από τη στιγμή που ήσουν κλειστή, σημαίνει ότι δεν ήσουν στην πρώτη φάση του ενθουσιασμού, ούτε στη δεύτερη φάση του πλατό, και έπρεπε να σταματήσετε να κάνετε σεξ από τη στιγμή που εσύ δεν ήσουν in the mood, δεν ήσουν στη διάθεση. Αλλά έχει μέσα στο μυαλό σου ότι το να κάνει σεξ είναι μια απόφαση που την παίρνει όπω την έπαιρναν παλιά οι θρήσκε ότι θα κάνουν σεξ το πρώτο βράδυ του γάμου του. Εσύ το είχε μεταφέρει ότι θα κάνει σεξ όταν θα νιώσει ερωτευμένη με κάποιον και θα σου πει ή θα, σε... ή θα αφήσει να εννοηθεί ότι θα κάνετε σχέση. Με ρώτησε ο Γλυκούλη, σίγουρα θε. Του λέω ναι, Μωρό μου. Οκ, κάνε λίγο υπομονή μου, λέει λίγο υπομονή και τα καταφέραμε. Τελειώνει η πράξη, καθόμαστε αγκαλιά. Δηλαδή με το ζόρι σεξ, παιδιά. Τι κακό μα κάνουν όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα και το ταμπού τη παρθενία που κουβαλάμε μέσα μα. Τι κακό μα κάνει. Και μετά από λίγο ασυνείδητα του λέω πώ θα πα σπίτι. Αυτό σοκαρίστηκε. Μου λέει: Εγώ φανταζόμουν την πρώτη μα φορά να κάτσουμε μαζί αγκαλιά όλο το βράδυ και να κοιμηθούμε. Αχ, τι βλακία, είπα λέω εγώ. Και πραγματικά έτσι έγινε. Με είχε αγκαλιά, με χάιδευε, με φύλαγε με λατρεία στο κεφάλι και στο μέτωπο. Κάποια στιγμή μετά το σεξ του ξέφυγε και ένα αγάπη μου. Φοβερό, άμα σε είπε αγάπη μου, κόρη. Πήγε να γίνει και δεύτερη φορά, αλλά πάλι πόναγα. Έμα την πρώτη, είχα μια σταγόνα. Ξυπράμε το πρωί, έρχεται, με παίρνει αγκαλιά και μου λέει Θε. Και λέω: Άντε να δούμε πώ θα πάει τώρα. Και πάλι πόναγα. Τα καταφέραμε όμω. Και αυτή τη φορά έβγαλα πολύ αίμα. Τελειώσαμε, κάναμε αγκαλίτσε και έφυγε γιατί είχε μια οικογενειακή υποχρέωση. Αργά μεσημέρι έφυγε. Όχι άρον άρον, δεν έχω παράπονο. Η πρώτη μου ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία μαζί του ήταν κάτι παραπάνω από ό,τι το φανταζόμουν. Αισθανόμουν έτοιμη και απόλυτα σίγουρη για το άτομο που διάλεξα. Δεν μετανιώνω την επιλογή μου ακόμα και σήμερα. Ήταν υπέροχα όλα και τα θυμάμαι όλα με γλυκά συναισθήματα. Πώ ήταν υπέροχα αφού Πώ ήταν υπέροχα αφού είχε αίμα και πιο πολύ τη φορά πώ ήταν υπέροχα. Αφού έκανε σεξ καταναγκαστικά. Όχι επειδή ένιωθε εκείνη την ώρα που σου σε θέλει σεξ, αλλά επειδή είχε αποφασίσει γνωστικά ότι θέλει σεξ. Έχει θέμα με τη φαντασία και με το λίμεραν. Δημιουργεί λίμεραν. Ακόμη και για αυτό το πρόσωπο. Έχει δημιουργήσει λίμεραν. Δε το επεισόδιο του podcast για το λίμεραν. Ή άκουσε το. Εννοείται μου έστειλε μήνυμα το επόμενο πρωί πουρνό πουρνό να δει πώ είμαι. Του είπα ότι αποφάσισα να πάω στο γιατρό να δω γιατί πονάω. Μου είπε ότι είναι φυσιολογικό, αλλά να πα και να μου πει τι θα σου πει, αν μπορώ να κάνω κάτι να μην πονά τόσο. Εννοείται ότι την επόμενη μου έστειλε να κλείσουμε για το επόμενο ραντεβού. Αυτό, όχι εγώ. Του είπα να πάμε κάπου με θέα που μου αρέσει. Και εντωμεταξύ του έλεγα γιατί γιατρό και είχε άγχο. Ανησυχούσε. Στο δεύτερο μα βραδινό ραντεβού, το λοιπόν ήταν όλα όμορφα, ρομαντικά με θέα. Ενώ κυλούσαν όλα μαλά, μου λέει ένα, εμεί τώρα δεν έχουμε σχέση. Του λέω τι εννοεί ότι είναι νωρί να λέμε ότι είμαστε σε σχέση. Και του λέω, «Ωπα, εγώ όπω ξέρει και σου έχω πει, δεν μπορώ να κάνω κάτι έτσι εντελώ το φλου, ειδικά την πρώτη μου φορά. Και τι μου λε τώρα. Έδειξε ενοχλημένη. Μου είπε, Δεν έχω καλέ εμπειρίε από σχέσει με κοπέλε. Δεν έχω εισπράξει καλέ συμπεριφορέ και δεν είμαι έτοιμο για σχέση. Είμαι σε μεταβατική περίοδο. Και του λέω, θες να πας με άλλη. Όχι, μου λέει, δεν είναι αυτό. Και μου λέει, έχω αισθήματα για σένα. Αν δεν είχα, δεν θα προχώραγα μαζί σου, ξέροντα ότι θα ήμουν ο πρώτο σου. Δεν ήταν και εύκολο. Προφανώ και έχω αισθήματα, αλλά το πάμε σιγά σιγά και θα δούμε πώ θα βγει στην πορεία. Με αποκλειστικότητα πάντα. Δεν μου άρεσε αυτό που είπε. Δεν λέω ότι με το καλημέρα σα λε έχω σχέση, αλλά εμεί είχαμε τέτοιο story και ήταν ιδιαίτερη η συνθήκη. Αν το λε δεν έχουμε σχέση, είναι σαν να μην αφήνει τον εαυτό σου να πάει εκεί. Πήγαμε στο σπίτι μου μετά και κάναμε πάλι έρωτα. Και δύο φορέ την ίδια βραδιά. Φαινόταν ότι και αυτός ένιωθε τη χημία μεταξύ μας. Μετά πάντα αγκαλιές και κοιμηθήκαμε μαζί. Δεν με άφησε. Και συνεχίσαν τα ραντεβού μας και μου φερόταν όμορφα. Είχε έρθει η μητέρα μου από το νησί, αλλά σκέφτηκα να πάμε ραντεβού κάπου κοντά στο σπίτι μου που με βόλευε. Και πήγαμε σε θερινό σινεμά. Και ήρθε μόνο και μόνο για το σινεμά και για μένα. Ήξερε ότι δεν θα παίξει σε ξάκι, αφού δεν είχαμε σπίτι και αυτό έμενε με τη θεία του ακόμη. Ήρθε και πήγαμε στο σινεμά. Ήταν τόσο τρυφερό και γλυκό. Σ' όλη την ταινία μου κράταγε το χέρι, δύο ώρε και 45 λεπτά. Με είχε αγκαλιά και μου κράταγε το χέρι και κοιτάγαμε το φεγγάρι. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Ένιωθω ότι δεν με ήθελε μόνο για το σεξ. Με το ζόρι άφηνε το χέρι μου για να ξεστεί και μόνο. Εννοείται ρωτούσε πάντα πώ περνάω τη μέρα μου. Τον έβλεπα και κλεφτά πριν από τη δουλειά για μια αγκαλιά, όπου κατέβαινε από το σπίτι του για να κάνουμε αγκαλίτσες. Και άφηνε λίγο τη δουλειά του για να με δει. Ενδιαφερόταν για το πώ θα πάω στη ζωή μου και τι κάνω. Εν τω μεταξύ, η θεία του έμεινε άνεργη και πήγε να μείνει στη γιαγιά του. Από εδώ και από εκεί. Τελικά, η άλλη γιαγιά του, από τον πατέρα του μάλλον, θα του έδινε ένα άδειο διαμέρισμα που είχε να πάει να μείνει. Και αναρωτήθηκα εγώ, θα είχε η γιαγιά μου εμένα ποτέ άδειο διαμέρισμα και πριν επιστρέψω στη χώρα, δεν θα ήξερα ότι θα μπορούσε να μου το δώσει η γιαγιά μου. Αν είναι δυνατόν. Ο άλλο είχε μπει στη διαδικασία να ψάχνει σπίτια. Τι επικοινωνία είχαν ω οικογένεια. Το ρώτησα μια μέρα αν έχει σχέση με τον πατέρα του. Μου είπε κοιτώντα απαθέστατα το προσπαθώ. Αλλά έβλεπε ότι βγαίνουν για παράδειγμα με το σόι τη μάνα του και τον πατριό του και λέω μέσα μου άρα όλα καλά. Μια μέρα βγήκαν για φαγητό και του κέρασε και του λέω μπράβο, του κέρασε που επέστρεψε σε Ελλάδα. Και λέει και γι' αυτό, αλλά και επειδή εγώ είμαι το αλφαμέλ τη οικογένεια. Περίεργο μου φάνηκε που το είπε αυτό. Εννοούσε μεταξύ αυτού μου και του πατριού. Μην είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα συναισθηματική αιμομυξία στη σχέση του με τη μάνα του. Ξεκάθαρο. Δε το επεισόδιο για τη συναισθηματική αιμομυξία. Τέλο πάντων, λίγε μέρε αργότερα είχα τα γενέθλιά μου. Βγήκαμε για Ιταλικό που μου αρέσει να μου κάνει και το χατήρι γιατί αυτό δεν τρώει. Μου έφερε μια θοδέσμη τεράστια σταγμένα μου χρώματα με μια μικρή καρτούλα. Ψυχρή στα λόγια, χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσει και ό,τι επιθυμεί, το όνομά του. Πήγαμε στο Ιταλικό και επειδή ήθελα να τον κεράσω λόγω γενεθλίου, μου είπε σίγουρα θα πληρώσει, είσαι κοπέλα. Και του λέω στα δικά σου γενέθλια, που ήταν λίγε μέρε μετά, θα πάμε σε ένα άλλο καλό εστιατόριο που θέλουμε και θα πληρώσει εσύ, του λέω. Και του λέω, Ε, σύντομα είναι, τι θα γίνει μέχρι τότε, και λέει ναι. Παράλληλα, στο τραπέζι άφησα να εννοηθεί ότι στο μέλλον έχω κάποια άλλα επαγγελματικά σχέδια, αλλά δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Και μου λέει, Εμένα θέλω να με εμπιστεύεσαι, θέλω το καλό σου, είμαι στο πλευρό σου, να μου λε τα πάντα, μη φοβάσαι, να μου ανοίγεσαι και με έκανε να το ανοιχτό. Πήγαμε σπίτι του, σβήσαμε τούρτα, χορέψαμε, κάναμε έρωτα. Όπω ήμασταν αγκαλιά στον μπαλκόνι, μου είπε ότι θεωρεί καλό να πει στον κοινό μα φίλο ότι είμαστε μαζί, γιατί είναι δούλεμα τόσο καιρό. Θέκλα, όταν σου λέει να πούμε στο φίλο μα ότι βγαίνουμε και είμαστε μαζί, τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω ότι θέλει να μάθει ο φίλο σα, ο κοινό, ότι πηγαίνετε. Αυτό καταλαβαίνω. Αν δεν ήθελε, θα το κρατούσε κρυφό. Αυτό ήθελε να το αποκαλύψουμε και πιο νωρίτερα. Και του λέω, άσε το Δεκέμβρη να έρθει από κοντά του, πούμε μαζί. Του λέω σιγά, σε ένα μήνα τι θα αλλάξει και μου λέει τότε εγώ το θέλω πολύ να είμαστε μαζί και το εύχομαι να μην χαλάσει. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Τα λόγια του μου έδειχναν ότι με θέλει στη ζωή του. Βέβαια το εύχομαι είναι σαν να φοβόταν κάτι. Ακριβώ. Εν τω μεταξύ του γνώρισε ένα στενό μου φίλο και εκείνη τη μέρα με πήγε πρώτη φορά στο σπίτι που θα έμενε. Δεν ήταν έτοιμο, απλά με πήγε. Ήταν αργά. Τρέχαμε σε όλη την περιοχή του να βρούμε φιβερεύο φαρμακείο, να πάρουμε και λιπαντικό γιατί είχε ο κύριο. Όπω ήμασταν στην περιοχή του και οδηγούσε αυτό, μου λέει: Πώ σου φαίνεται η περιοχή μου, θα σου άρεσε να μείνει. Λέω: Όπα, τι λέει τώρα. Μου φάνηκε λίγο σαν να το σκέφτηκε στο μέλλον να μείνουμε μαζί ω ιδέα. Πάμε σπίτι του. Στον μπάνιο βρήκα δύο ντόβρτσε, μια ρόση και μια γαλάζια και μου είπε: Σκέφτηκα να πάρω δύο, να έχει μια και εσύ. Κάνουμε έρωτα. Και μου λέει: Αν θε να πάμε για ψώνια, να αγοράσει για εσύ με το γούστο σου και θα πληρώσω, Εννοείται εγώ με την κάρτα μου. Άλλο πάλι και τούτο. Μου λέει να πάμε για ψώνια και να διαλέξω εγώ δια, διακοσμητικά για το σπίτι του. Είμαι τρελή εγώ μετά να καταλάβω, να καταλαβαίνω ότι το πάει για σχέση. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο σου λέει να πάτε μαζί να ψωνίσετε διακοσμητικά για το σπίτι του ό,τι σε θέλει για σχέση. Μπορεί να του αρέσει το γούστο σου. Είπαμε, δεν κάνουμε υποθέσει από μόνοι μα, ρωτάμε και μιλάμε ξεκάθαρα. Λίγε μέρε αργότερα, του είπα να πάμε με μια παρέα μου σε ένα τσιπουράδικο που τραγουδούσε ένα γνωστό τραγουδιστή. Δέχτηκε. Ήρθε και με πήρε με το αμάξι και πήγαμε. Στο τραπέζι ήταν τόσο στορκικός μαζί μου. Κάποια άτομα μας είχαν δει και το καλοκαίρι στο νησί και είχαν πει τι ωραία. Φαίνεστε τόσο καλά μαζί. Με έμφαση στο φαίνεστε. Μ? Δεν φοβόταν να δείξει την τριφερότητά του δημόσια. Μάλιστα όταν τελείωσε η παράσταση ο τραγουδιστής είχε ένα τριαντάφυλλο και από όλα τα μπροστινά τραπέζια το φωνάζει και του λέει ψιτ, παλικάρι και του έκανε νόημα να του δώσει το τριαντάφυλλο. Πόσο φαινόμασταν ερωτευμένοι. Έμφαση στο φαινόσαστε. Μετά πήγαμε σπίτι του. Ήταν η πρώτη μέρα που μπήκε σπίτι του να κοιμηθεί και την πέρασε μαζί μου και κοιμήθηκε μαζί μου. Κάναμε έρωτα. Ήταν όλα τόσο ωραία. Και τότε μου βγήκε να το πω. Τι το ήθελα. Μετά τον έρωτά μας του είπα Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη. Αυτός σοκ. Του λέω εσύ. Εγώ λέει, νιώθω πράγματα, αλλά έρωτας είναι μεγάλη λέξη. Έχω περάσει πολλά στο παρελθόν και νιώθω ότι έχω κλειστεί συναισθηματικά και δεν μπορώ να φέρω. Τα πήρα λίγο εγώ και του λέω. Αμάν πια, δεν είναι δίκιο για μένα. Είναι σαν να κάνω κάτι με έναν συναισθηματικά νεκρό. Το σόκαρε η λέξη, μάνα μου. Η πράξη δεν το σόκαρε, η λέξη όμως το σόκαρε. Μου λέει, στο παρελθόν έχω δεχτεί άσχημε συμπεριφορέ από γυναίκε και έχω πληγωθεί πολύ. Και αυτό με έχει επηρεάσει. Του λέω, από εμένα έχει παράπονο. Μου λέει, όχι, ίσα ίσα, εσύ είσαι γλυκιά και καλή. Του λέω, έχει να κάνει με την πρώην σου όλο αυτό. Και λέει, ναι, και αυτή στο τέλο μου χτύπησε πράγματα που τη είχα εμπιστευτεί, αλλά και άλλε κοπέλε πιο μετά με μείωναν. Που δεν είχα λεφτά, π.χ. για επίπεδα εξωτερικού και γενικά. Έχω εισπράξει πολλή απόρριψη. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι όταν το γνώρισα, εγώ είχε ήδη χωρίσει 2 με 2,5 χρόνια. Αν δεν ήταν τόσο μεγάλο το διάστημα, δεν θα έκανα κάτι. Και του λέω γιατί χώρισε με την πρώη σου, ποιο το αποφάσισε. Λέει εγώ χώρισα, γιατί πρώτον είχε χαθεί πια το ερωτικό στοιχείο και δεύτερον είχε αλλάξει ως χαρακτήρας και είχε γίνει κάπως αυταρχική. Αυτό μου το είπε με πίεση. Και τρίτον, εγώ ήθελα να γυρίσω Ελλάδα, αυτή όχι. Απλά λέει, στο τέλο υπόθηκαν άσχημα πράγματα. Την καταλαβαίνω γιατί τα θυμωμένη, αλλά με πλήγωσα. Και γενικά από κοπέλε έχω δεχτεί άσχημε συμπεριφορέ. Είμαι συναισθηματικά μπλοκαρισμένος. Δάκρυα φύγανε από τα μάτια μου. Δεν καταλάβαινα αφού ότι ζούμε είναι για τους δύο ωραίο γιατί τον μπλοκάρει έτσι. Του άρεσε ως γυναίκα λέει. Άμα του άρεσα πραγματικά και δεν έλεγε ψέματα γιατί δεν αφινόταν. Όλοι οι γνωστοί μα, κακόβουλα, μου λέγανε σχόλια του τύπου πώ κάνει σεξ μαζί του με κουκούλα. Και καλά, επειδή δεν είναι τόσο ωραίο στο πρόσωπο με την αντικειμενική έννοια τη ομορφιά. Εμένα δεν με πείραζε. Ακόμα και το χαμόγελό του με τα περίεργα δόντια το έβλεπα τόσο φωτεινό και αληθινό. Δεν με ένοιαζε που δεν είχε την τέλεια δοντοστοιχεία. Και εγώ έχω τα κοιλάκια μου. Τι σημασία έχουν αυτά τα πράγματα όταν οι ψυχέ κολλάνε και οι άνθρωποι είναι οι ποιοτικοί. Το ερώτημα όμως είναι όντω κολλάνε οι ψυχές και όντω οι άνθρωποι είναι ποιοτικοί. Ή στη φαντασία μας το χτίζουμε αυτό, ότι κολλάνε οι ψυχές και οι άνθρωποι είναι ποιοτικοί. Λίγες μέρες αργότερα έχω οργανώσει πάρτι για να γιορτάσω με τους φίλους μου τα γενέθλιά μου. Τότε βρήκα χρόνο και έκλεισα μαγαζί. Του λέω θα έρθεις. Λέει φυσικά. Και ήρθε και σπίτι μου με βοήθησε με τα πράγματα. Πήγαμε στο μαγαζί με το αμάξι τη μητέρα του. Γνώρισε όλου μου του φίλου. Ήταν μόνο στο εκδηλωτικό, τρυφερό, με αγκάλιαζε και με φιλούσε στο μέτωπο, με χάιδευε. Με είπε αγάπη μου μπροστά στου φίλου μου. Ο φοβερό αυτό. Είναι σαν να σου έχει κάνει πρώτα σιγά. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Φεύγουμε. Πάμε στο αμάξι. Είχε παρκάρει λάθο και του πήραν τι πινακίδε. Σοκ αυτό. Το αμάξι ήταν τη μητέρα του. Όχι, ρε γαμό, το τι χαλάστρα ήταν αυτή. Πρόστιμο 20 ευρώ και χωρί πινακίδε, αλλά λουνού αμάξι. Έπαθε σοκ. Μου λέει θα σε πάω σπίτι και εγώ θα πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Του λέω Αγάπη μου, ηρέμησε λίγο. Η μάνα σου είναι, τι θα σου πει, Οκ, okay. θα νευριάσει, αλλά εντάξει. Πλήρωσε τη σταξί 8 μέρε, σιγά. Και γυρνάει και μου λέει το εξή: Δεν είναι για τη μάνα μου. Η μάνα μου είναι παντρεμένη. Ζει με έναν άνθρωπο που δεν είναι ο πατέρα μου. Και τώρα θα του δώσω δικαίωμα να με πιάσει στο στόμα του. Ούψ, σοκ. Πιο πολύ τον έννοιαζε τι θα πει ο πατριό του, παρά το γεγονό αυτό καθεαυτό. Χωριζόμαστε. Φάνηκε εντελώ να χάνει το κέφι του μετά από αυτό. Ούτε το τηλέφωνο δεν μου σηκώνε αμέσω. Την επόμενη μέρα που ηρέμησε μου ζήτησε και συγγνώμη γιατί συγχύστηκε και του χάλασε η διάθεση και επηρέασε και την έκβαση τη δική μου νύχτα που είχα και πάρτι. Λοιπόν, εδώ θέλω να σχολιάσω ότι ο άνθρωπο σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ερωτευμένο μαζί σου, σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι σε φάση για σχέση και εσύ συνέχισε αυτό που θεωρούσε σχέση, τον κάλεσε και στα γενέθλιά σου και αυτό όπω σε είχε μαθημένη. Φερόταν υποτικά. Το να φέρεται κάποιο υποτικά δεν είναι ούτε ένδειξη ούτε απόδειξη του ότι είναι ερωτευμένο. Δείχνει ίσω τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζει να συμπεριφέρεται. Και οι άνθρωποι που είναι ναρκιστέ, πολύ συχνά οι ευάλωτοι ναρκιστέ και οι κρυφοναρκιστέ, μπορεί να έχουν μια πολύ ευγενική συμπεριφορά, γιατί του ενδιαφέρει πολύ να έχουν μια καλή εικόνα στο κοινωνικό σύνολο και όχι να έχουν μια ευγενική συμπεριφορά επειδή είναι ερωτευμένοι με κάποιον ή τον αγαπάνε. Γενικά, τις επόμενες μέρες ήταν εξαιρετικά γλυκό, σαν να μην τρέχει τίποτα. Μου έλεγε κανονικά καληνύχτα, καλημέρα, με γλυκούλικα υποκοριστικά. Πάλι αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έχει άντρες οι οποίοι θέλουν με τι κοπέλε που απλώ κάνουν σεξ να έχουν τρυφερότητε και να είναι καλύτερο το σεξ που εσύ ονομάζει έρωτα και δεν το ονομάζει σεξ και νομίζει ότι έχει διαφορά. Είπαμε ότι λίγες μέρες μετά τα δικά σου γενέθλια ήταν τα δικά του, περάσαμε μαζί τα γενέθλια του, όλα τέλεια, αλλά στην επιστροφή στο σπίτι μου λέει, είναι και κάτι στενάχωρο που θέλω να σου πω. Του λέω, τι. Μου λέει, θυμάσαι τότε εκείνη τη μέρα που μου είπες ότι είσαι ερωτευμένη κτλ. Από τότε το σκέφτομαι. Έδωσα χρόνο να το σκεφτώ και εγώ δεν είμαι σε φάση για σχέση. Είμαι σε μεταβατική περίοδο και δεν μπορώ να έχω σχέση. Σοκ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Γιατί έχασε τη γη κάτω από τα πόδια σου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που σου το έλεγε. Δηλαδή, λε να χωρίσουμε. Μου λέει, εσύ το πα με 10, εγώ με ένα. Έχει πολύ έντονα συναισθήματα και δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να τα αποκριθώ. Σοκ! Δηλαδή, όλα αυτά που έκανε το προηγούμενο διάστημα, τι ήταν. Ήταν η ευγενική του συμπεριφορά. Ήταν μια εξωτερική συμπεριφορά, την οποία είχε από την πρώτη στιγμή. Σου απαντάω τώρα. Ποιο με οδήγησε να δένομαι με τη συμπεριφορά του την τέλεια και άψογη σε πράξεις και ουσία, όχι σε λόγια. Εσύ, εσύ μόνη σου φαντασιωνόσουν ότι η συμπεριφορά του σήμαινε πω ήταν ερωτευμένο μαζί σου και ήθελε σχέση. Πιστεύω ότι για σένα είναι καλύτερα να σταματήσουμε να συναντιόμαστε. Δεν το θέλω, αλλά έτσι θα είναι καλύτερα για σένα. Εγώ σοκ του λέω, δεν μπορώ να το συζητήσω. Πάμε σπίτι σου και τα λέμε εκεί. Του λέω γιατί αν δεν ήθελε σχέση ξεκίνησε κάτι μαζί μου που ήξερε κιόλα ότι θα δεθώ και προχώρησε. Μου λέει εννοείται ότι έχω αισθήματα για σένα και έντονα. Αλλά δεν μπορώ να έχω σχέση σε αυτή τη φάση. Είναι μεταβατική περίοδο για μένα. Δεν μπορώ να έχω σχέση. Δεν μπορώ τη δέσμευση, την αποκλειστικότητα. Είσαι η μόνη κοπέλα μετά τον χωρισμό μου που μιλάγαμε κανονικά με επικοινωνία και έχω βγει τόσε φορέ. Με καμία άλλη δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Με άλλε είχα βγει μία αντε δύο φορέ και χωρί επικοινωνία. Η με όσε υπήρχε επικοινωνία, ίσω δεν έγινε κάτι. Εκεί θα έφαγε χ λογικά. Αλλά εσύ, επειδή περίμενε να ξεκινήσει την ερωτική σου ζωή μέσα σε μία σχέση με κάποιον που να ήταν ο πρίγκεπα πάνω στο άσπρο άλογο και τον έφτιαξε η φαντασία σου έτσι, δεν του έδωσε χ. Πίστεψε ότι με σένα θα μου βγει. Τελικά βλέπω ότι δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Και του λέω, έχεις ιδέα πώς μου φέρεσε; ότι η πράξη σου και ο τρόπος συμπεριφοράς σου τόσο καιρό έλεγαν άλλα. Λέει, μα νιώθω πράγματα για σένα, δεν παίζω μαζί σου. Απλώς έχω μπλοκάρει, νιώθω συναισθηματικά μπλοκαρισμένος. Του λέω, δεν είσαι στα καλά σου μου φαίνεται, φέρεσαι έτσι τόσο καιρό και τώρα λες αυτά. Μου είπε και σε μια δόση του σκεφτόταν από τότε, απλώς λέει δεν ήθελε να μου το πει πριν το πάρτι φίλο για τα γενεθλιά μου. Να με φυλά στο μέτωπο μπροστά σε όλου του φίλου και τον κύκλο μου, μπορούσε όμω. Δεν ναι, μπορούσε γιατί τον ενδιαφέρει τι θα λέει ο κόσμο για αυτόν. Αλλά το να φέρετε όλο αυτό το διάστημα σαν να εντείνει την επαφή τα φυσιολογικό, ε, ναι, είναι φυσιολογικό. Οι παίχτε έτσι φέρονται. Οι παίχτε, οι players, φέρονται υποδικά στι γυναίκε. Ακόμη και τι γυναίκε με τι οποίε θα πάνε για ένα βράδυ ή για ένα απόγευμα, ή ακόμη και στι γυναίκε που θα πάνε επιπληρωμή. Το αν ο άλλο μα φέρεται ευγενικά δεν σημαίνει τίποτα απολύτω για το αν θέλει να κάνει σχέση μαζί μα. Αν θέλει να κάνει σχέση μαζί μα και αν είναι ερωτευμένο μαζί μα, θα μα το πει ξεκάθαρα. Είναι πολύ βασικό αυτό να το εννοήσουμε, γιατί αλλιώ κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε λίμεραν. Σε αυτό το οποίο εσύ εννοεί την πρώτη σου σχέση και ονομάζει την πρώτη σου σχέση, ήταν ένα λίμεραν για σένα και γι' αυτό είναι μια περιπέτεια. Σα παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για το Limeral. Εάν δεν το έχετε ακούσει, να το ακούσετε. Και μου λέει: Μπορεί να θέλω ψυχολόγο. Νιώθω μπλοκαρισμένο. Δεν έχει να κάνει με εσένα όλο αυτό. Εσύ είσαι καλή, γλυκιά. Εγώ έχω το θέμα. Γιατί αντί να πάει σε ψυχολόγο, κυνήγησε να κάνει κάτι μαζί σου. Μ? Τώρα θυμήθηκε ότι θέλει ψυχολόγο. Φυσικά και θέλει ψυχολόγο. Εννοείται ότι χρειάζεται ψυχολόγο και χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Και δεν είμαστε και σίγουροι αν ο ψυχολόγο ή η ψυχολόγο ή η ψυχοθεραπεία θα τον βοηθήσει, γιατί μου φαίνεται ένα τύπο ο οποίο δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα του στα ίσια. Εσύ είσαι καλή, γλυκιά. Εγώ έχω το θέμα. Του λέω, μήπω γνώρισε άλλη και θε να πα μαζί τη. Τι να υποθέσω καημένη με την πυραμίδα που μου ήρθε αφού με έβγαλε σε εστιατόριο για τα γενέθλιά του και μετά μου λέει αυτό κρατώντα με χέρι-χέρι. Μου λέει όχι, δεν υπάρχει άλλη και δεν έχει μπει άλλη εδώ μέσα. Δεν έχει να κάνει με άλλη, με μένα μόνο. Νευρίασα, είπα διάφορα υπερβολικά πράγματα πάνω στο σόκ μου. Ότι καλύτερα να μην είχαν βιάσει κανονικά γιατί αυτό που μου έκανε μου βίασε την ψυχή. Νευρίασε πολύ εκείνη την ώρα με αυτό που του είπα. Μου λέει τα λε πάνω στα νεύρα σου υπερβολική. Είδα τα μάτια του να γεμίζουν σαν δεξαμενέ από νερό και χοντρέ ταγώνε δάκρυα να τρέχουν από αυτά. Έκλεγα και εγώ. Εδώ να σα ενημερώσω ότι και οι νάρκησοι κλαίνε, ε? κλαίνε. Και οι κλαμμένοι κλαίνε και οι χειριστικοί κλαίνε. Το κλάμα δεν σημαίνει αγάπη. Το κλάμα είναι κλάμα, τίποτα περισσότερο. Έκλεγα και εγώ και ναι, έκλεγε και αυτό. Όχι πάρα πολύ, αλλά έκλαψε. Μου λέει στεναχωριέμαι πολύ που γίνεται όλο αυτό. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό εσύ να προχωρά μια σχέση μόνη σου και εγώ να μην θέλω σχέση. Μα τόσο καιρό του λέω γιατί φέρω σου σαν να θε. Και άρχισε πάλι τα ίδια, ότι νιώθει πράγματα, αλλά δεν είναι σε φάση για σχέση. Και του λέω δεν με θε. Μου λέει εσύ έχει όλα τα καλά του Θεού. Έχει και κατακτήσει από πολλά αγόρια. Δεν θα δυσκολευτεί να βρει άλλον. Θα βρει άλλον και θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτά που θε. Όταν κάνει αυτά που κάνει και λε, θα μπορεί να αποδώσει. Εγώ δεν μπορώ. Και εγώ θα συμπληρώσω ότι από την αρχή δεν μπορούσε, αλλά ήθελε να τριγύσει το μέλλον. Και εσύ με την αφέλεια σου και με το λίμεραν σου, το άνοιξε στη λεωφόρο, όχι το δρόμο. Εσύ λες είμαι ερωτευμένη και εγώ δεν μπορώ να μην μπορώ να σου απαντήσω. Και όλο καταλήγαμε στον ίδιο φαύλο κύκλο. Ότι δεν γίνεται να φέρετε άψογα και σαν σχέση να πάνε όλα καλά και να μην θέλει να το συνεχίσει ω σχέση. Ξαναλέω εγώ ότι φερόταν άψογα γιατί έτσι του αρέσει να διαχειρίζεται τι γνωριμίε του. Ακόμη και με μια σε ξεργάτρια να πάει πάλι άψογα θα τη φερθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει και είναι ερωτευμένο μαζί τη. Πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε στα ίσια ρεαλιστικέ ερωτήσει στου άλλου ανθρώπου και να ακούμε τι μα απαντάνε. Όχι να φτιάχνουμε ονειροφαντασίε και λίμερα με το μυαλό μα. Τον πίεσα πάρα πολύ, ναι, που δεν θα τον πίεσε. Μιλάγαμε κανένα τετράωρο μόνο για αυτό όλο το βράδυ και είχαμε και δουλειέ την επόμενη μέρα. Σε μία δόση του λέω: Ό,τι λε είναι παράλογο, δεν το δέχομαι. Και μου λέει ένα, δεν αισθάνομαι τόσο ερωτευμένο ώστε να μπω σε σχέση. Όπα, αυτό δεν το έλεγε εξ αρχή. Το είπε μετά από άπειρε συζητήσει και κούραση. Ε, όταν ρωτήσει τον άλλο ξεκάθαρα πράγματα, θα σου απαντήσει ξεκάθαρα σε κάποια φάση. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μου το λέει αυτό. Δεν συμβαδίζει αυτή η πρότασή του με όλη του τη συμπεριφορά προ εμένα. Είναι τρελό και αλλοπρόσαλλο να μου φέρετε έτσι διαφορετικά με τόσο ρομαντισμό και πάντα να με βάζει πάνω από αυτό, να μην πληγωθώ, να περνά εγώ καλά, να μου φέρετε σαν πριγκίπισσα, να με στηρίζει σε όλους τους τομείς. Δεν μπορώ να τα συνεχίσω. Ε, παιδιά, ξεκάθαρα πράγματα ρωτάμε, ξεκάθαρα πράγματα απαντάμε και βασίζουμε πάνω στο ρεαλισμό. Αν θέλουμε ρομαντισμούς και παραμύθια, θα κάνουμε νεροφαντασίες, θα φτιάχνουμε φαντασιώσεις με το μυαλό μα και θα τα έχουμε με το μυαλό μα με κάποιον άλλο. Λοιπόν. λοιπόν, κοιμήθηκαν το βράδυ μαζί, σηκώθηκαν το άλλο πρωί, του λέει αυτή σε κάποια φάση: Τάδε, έχει μια κοπέλα που σου αρέσει, επικοινωνείται καλά, έχει το ωραία σεξουαλικά σημεία, τα βρίσκεται και τα πιστολιάζει όλα, το ξέρει. Μήπω να δώσουμε λίγο χρόνο και τον είδα εκείνη τη στιγμή να κοιτάει το ταβάνι και να λέει στο ταβάνι εαυτό του, μήπω να δώσω κι άλλο χρόνο ρε γαμότο? Να δώσω κι άλλο χρόνο. Εσύ φαντασιώθηκε ότι αυτό έλεγε. Μπορεί να στο ταβάνι να έλεγε, μα τα έχει πρίξει αυτή. Δεν καταλαβαίνει πώ δεν τη θέλω. Α, καλά, λέω, ρωτάει το ταβάνι. Του λέω, δεν συναντιόνται συχνά άνθρωποι καλοί με όλα αυτά τα στοιχεία. Πού ξέρει ότι αυτό είναι καλό. Το έχει φτιάξει τη φαντασία ότι είναι καλό. Και λέει, ένα δεν αρκεί να είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν ήταν ερωτευμένο μαζί μου και τα έκανε όλα αυτά. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ξεκάθαρα δεν ήταν. Και από τον τρόπο που σου μίλησε για την πρώην του, ακόμη μπορεί να είναι συμβιβαίνος με την πρώην του. <snacks> που είπε η καημένη πορού στα νεύρα της τα Αχ, μάλιστα. Όταν κοιμήθηκαν το βράδυ, αγκαλιάστηκαν. Οκ. Okay. Sí. Το πρωί όμως εσύ είπες να αφήσει εκεί τον SSR σου. Σου είπε να το πάρεις, ο άνθρωπος θα ξεκάθαρος να χωρίσετε. Του λέω πριν φύγω από το σπίτι, του χωρίζουμε. Μου λέει: Όχι, α δώσουμε χρόνο. Ε, θα εννοούσε, αν πηγηθούμε κι άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Πήγε στη δουλειά η κοπέλα, τη έστειλε μήνυμα και τη ρωτούσε πώ είναι. Του είπε αυτή ότι δεν ήταν καλά και αυτό τη απάντησε πιο ψυχρά από ότι συνήθω. Αυτή δεν κρατήθηκε. Ήταν του τρελού, λέει, ξέσπασε από τα μηνύματα το βράδυ εκείνη τη μέρα. Στη ζήτησε συγγνώμη που έκανε κάτι ενώ δεν ήταν σε φάση για σχέση και ήταν σε μεταβατική περίοδο. Ότι έχει αισθήματα, αυτήν ευρίασε. Του είπε, κάλεσε με θέλω να σου πω. Με το που το διάβασε, την πήρε αμέσω η ώρα, μία τη νύχτα. Εγώ πιστεύω ότι σε έπαιρνε αμέσω, γιατί δεν ήθελα να του χαλάσει την καλή του κοινωνική εικόνα προ του άλλου. Και είχατε και κοινού γνωστού. Οκ. Okay. Και σε πήρε τηλέφωνο, έλεγε να δούμε πώς θα είναι, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Και εσύ, η κοπέλα δηλαδή, μετά από κάποιες μέρες συνειδητοποίησε την κατάσταση και δεν ήθελε να ξανασυναντηθεί μαζί του. Δεν του έστειλε ποτέ, ούτε αυτό όμως έστειλε να τι κάνεις. Έβλεπε όμως όλα μου τα stories. Λοιπόν, σταματήστε με αυτά τα stories. Δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τα stories σας είναι ερωτευμένος μαζί σας ή όποια βλέπει τα stories σα, είναι ερωτευμένη μαζί σα. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτω να βλέπει άλλο τα stories μας. Λοιπόν, παραμονέ Χριστουγέννου, βγήκα για καφέ με τον κοινό μα φίλο που μα γνώρισε, δεν ήξερε τίποτα, έτσι μου είπε. Μίλησαμε όντω για άσχετα στην αρχή και μου είπε από μόνο του ότι δεν βλέπει καλά τον πρώην. Φαίνεται ότι κάτι τον απασχολεί, είναι σαν να έχει κατάθλιψη κλπ. Φέρετε περίεργα. Και εγώ του είπα τι έγινε. Φάνηκε να πέφτει από τα σύννεφα. Δεν του είχε πει τίποτα άλλο, λέει. Του είπα την πάσα αλήθεια. Και τότε μου είπε ότι δεν είναι αγόρι που κάνει κάτι έτσι εύκολα χωρί αισθήματα, αλλά μου λέει η προηγούμενη του σχέση ήταν κακοποιητική. Είχε δεχθεί, λέει, κακοποιητική συμπεριφορά. Τι εννοεί, του λέω. Μου λέει, θα σου πω κάποια πράγματα, αλλά μην του τα πει. Ποτέ. Μου λέει ότι έχει δεχθεί πολύ άσχημε συμπεριφορέ. Για παράδειγμα, ήταν άρρωστο ψινώντα τον πυρετό και η κοπέλα του του πέταξε το θερμόμετο στα μούτρα. Ή του έλεγε: Εγώ βγάζω πιο πολλά λεφτά από εσένα και εσύ είσαι για τα βασικά. Δεν είσαι για πολλά πολλά και άλλα. Και θεωρεί ότι ίσω δεν το έχει ξεπεράσει αυτό. Μάλιστα. Τώρα θυμηθήκε να μα τα πει. Όταν έριχνε πράσινο χαλί να το σπρώξει, καλά ήταν. Όταν πέταγε σποντούλε, πώ ταιριάζεται και λοιπά, δεν σκέφτηκε ότι ο άλλο δεν έχει ξεπεράσει ή έχει υπολείμματα από αυτά που έχει ζήσει. Και παρόλα αυτά, έλεγε: Α προχωρήσουν τα παιδιά. Ανεξαρτήτω που δεν ήξερε ότι πράγματι προχώρησαν. Τον είχα ρωτήσει και μου είπε: Σου ταιριάζει και λοιπά. Και αφού του είπα τι έγινε, μου είπε: Ένα. Θα πω και εγώ στον και σε σένα να προχωρήσατε μπροστά και να μην κοιτάξετε πίσω. Να φτιάξετε τη ζωή σα αφού δεν τα βρήκατε μεταξύ σα. Εκεί πώ λαμπάδιασα. Τι εννοεί δεν τα βρήκαμε. Με είμαστε καλά. Έτσι απλώ δεν τα βρήκαμε. Ότι ο φίλο του μου φερόταν όμορφα και με έκανε, βοήθησε τέλο πάντων στο να δεθώ μαζί του ουσιαστικά. Ότι προχώρησε μαζί μου και μετά θυμήθηκε ότι δεν είναι σε φάση για σχέση. Ασχολία στο τέσπα. Φτε και εσύ. Φτε και εσύ γιατί δεν σου ποτέ εγώ θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Και έλα να σε ξεπαρθενέψω γιατί εγώ θα κάνω σχέση μαζί σου όπως εσύ το θες. Του είπα να του μιλήσει και αν μάθει κάτι ενδιαφέρον, π.χ. αν παίζει κάτι άλλο να μου το πει. Αφού μίλησαν, με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει τα ίδια, μου είπε και ο πρώην. Δεν έχει κάποια άλλη, δεν παίζει κάτι, απλώ δεν είναι σε φάση για σχέση και συγκεκριμένα του είπε δεν πιστεύει πια στι σχέσει. Του είπε επίση ότι είναι καλό να βαδίσουμε χωριστέ πορείε εγώ και αυτό ότι θέλει να είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη. Και ότι με χτιμά και με σέβεται πολύ ως άτομο και θέλει να είμαι καλά στη ζωή μου. Του λέει τι είχε με... για μένα. Και την ίδια την κοπέλα λέει: Είμαστε μαζί. Του είπε επιπλέον σε κάποια δόση ότι δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιε εκδηλώσει αγάπη. Επίση μου είπε ότι ενοχλήθηκε κάπω ότι δεν έστειλε ποτέ. Ναι, ο ναρκισμό του ενοχλήθηκε. Θέλει να τον τρέχει ξοπίσω και αυτό δεν σου λέει όχι. Αυτό δεν σημαίνει αγάπη όμω. Του έδειξε μάλιστα το μήνυμα ότι αυτό έχει στείλει τελευταίο και ότι και καλά περίμενε από εμένα και τον άφησα έτσι. Και ότι μάλλον δεν θέλω επαφές και καλά κάνω ότι με καταλαβαίνει, είναι και κατανοητικό το γλυκό μου. Αλλά ότι επειδή δεν έστειλα, λέει ότι δεν πρόκειται να στείλει. Είναι εγωιστή και παίρνει πολύ προσωπικά απαξιωτικά αυτά. Είναι κομπλεξικό του κερατά και ναρκιστή, αυτό είναι. Και ο φίλο μα με παρότεινε να στείλω εγώ. Μου είπε τον μπαλάκι είναι σε σένα τώρα και φυσικά εσύ του έστειλε τα Χριστούγεννα. Του έστειλα χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Ενώ ήταν online, απάντησε μετά από 5 ώρε ψυχρά, τυπικά. Του λέω: Πώ περνά, μου απαντάει πάλι ψυχρά και μου λέει: Ελπίζω και εσύ να περνά ωραία με του δικού σου. Μάλιστα. Μετά, εγώ πήγα ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό πάλι δεν έβλεπε τίποτα επίτηδε από τα stories. Με ενώ είμαστε φίλοι κανονικά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο κόσμο δεν κάνει τίποτα άλλο που το να βλέπει stories σοβαρά τώρα. Δηλαδή, πώ στάρετε stories για να βλέπει ο άλλο και να δείτε αν έχει δει, αν δεν έχει δει. Και άμα δει, σίγουρο σίγουροι ότι επειδή δεν τα stories σα θέλει, και άμα δεν έχει δει, είστε σίγουροι ότι επίτηδε δεν έχει δει για να σα στείλει κάποιο μήνυμα. Γιατί δεν μιλάτε ξεκάθαρα όλα με τον άλλο. Γιατί ζούμε τόσο πολύ στη φαντασία και στη φαντασίωση, σε ένα ψεύτικο κόσμο. Γιατί υπάρχει τόσο λίμερα. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το link με το επεισόδιο για το Limerance. Αχ, ah, τύχαινε καμιά φορά και έβλεπε το πρώτο κατά λάθο λογικά και αποχωρούσε από τα επόμενα. Είχα δηλαδή πέντε στόρε στη σειρά, έβλεπε το ένα και μετά αποχώρησε. Μόνο αυτό κάνετε εσεί, δεν βλέπετε τα στόρι. Μόνο 31 Δεκεμβρίου τα είδε όλα. Θυμάμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κλαίω και να βλέπω τα βίντεο σου. Να μου δίνουν πολύ δύναμη να χαρώ το ταξίδι μου και να σταθώ στα πόδια μου. Μετά τίποτα. Υπέφερα. Πέρασα πολύ δύσκολα. Είχα ξεκινήσει άμεσα ψυχοθεραπεία. Μπράβο, καλά έκανες. Έκανα προσωπικό αγώνα να σταθώ στα πόδια μου. Μου έγινε και μια όμορφη πρόταση στο νέο κλάδο μου. Πήρα τρομερά τα πάνω μου. Μπράβο, συγχαρητήρια για τι στη δουλειά. Ανέβασε ένα βίντεο που μίλακα και δείχνα χαρούμενη. Και την επόμενη μέρα αυτό είδα ότι έβα, έβαλε φωτογραφία προφίλ στο Instagram, δηλαδή αυτή τη μικρή μικρογραφία, το μικρό το στρογγυλό. Ξέρω ότι είναι κόρη. Γενάρη μήνα, μια φωτογραφία που τον είχα βγάλει εγώ στο νησί μα. Άκρο καλοκαιρινή. Εγώ θέκλα την είχα τραβήξει σε ένα μέρο κοντά στο χωριό μου που είχαμε περάσει όμορφα. Που ήμασταν αγκαλιά στο νερό μια μισή ώρα. Που περπατήσαμε όλο το μέρο χεράκι-χεράκι. Του είπα, έλα να σε βγάλω εδώ φωτο. Δεν σημαίνει τίποτα την, την έβαλε προκαλεί να κάνει hovering ίσως, για να πάρει λίγη ναρκισιστική τροφοδοσία από εσένα. Σταμάτα να ασχολείσαι. Το θεωρώ προκλητικό αυτό που έκανε. Και δεν ήταν και ωραία φωτογραφία που να φαίνεται για παράδειγμα κούκλο. Και έτσι αποφάσισα να τον μπλοκάρω. Πολύ καλά έκανε και άργησε. Μόλι χωρίζουμε από κάποιον, τον μπλοκάρουμε άμεσα και σβήσουμε και τον αριθμό του να υπάρχει κίνδυνο να τον ξαναμπλοκάρουμε. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που μετάνιωσαν που δεν χώρισαν, αλλά κανένα που να μετανιώσει ότι χώρισε. <sighs> μετά από αυτό ησύχασα ακόμα πιο πολύ. Πέντε-έξι μέρες μετά τον blog, ο κοινό μας φίλος ξαφνικά θυμήθηκε να μου στείλει στα social. Δυο μήνε τώρα ένα τι κάνει δεν έστειλε, μόνο ένα καλή πρωτοχρονιά. Τώρα το θυμήθηκε κι αυτό ξαφνικά, του βαρέθηκα αλήθεια. Όμοιο, ομοίω, αεί πελάζει. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιο είσαι. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεριφερειάζανε. Σήμερα που σου μιλάω έχουν περάσει δυόμισι μήνε από εκείνη τη φρεχτή ημέρα στο εστιατόριο που γιορτάσαμε εντό αγωγικών τα γενέθλιά του. Τόσο καιρό δεν είχα τη δύναμη καν να γράψω. Τώρα που βρήκε δύναμη, έγραψε χιλιάδε λέξει. Κόρη. Χιλιάδε. Αν θα μου γράψει κάποιο email από το τρίτο ή το δεύτερο επίπεδο στη συμμετοχή, το πολύ χιλιάδε λέξει, όχι περισσότερε. Το προσπαθώ. Φυσικά και έχω αισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά του δόθηκα ολοκληρωτικά. Του άνοιξα την ψυχή μου, λέγοντά του του μεγαλύτερου μου φόβου. Φέρθηκε σαν να ήθελε να σταθεί δίπλα μου. Γιατί προχώρησε μαζί μου, προχώρησε μαζί σου, επειδή σε γούσταρε σεξουαλικά και επειδή δεν τον εντρίκαρε το, το γεγονό ότι σου μπαρθένουν. Και ήδη είχε προχωρήσει μαζί σου όταν κάνατε στοματικό και ερχόσαστε σε οργασμό. Ξαναλέω, το στοματικό σεξ πάλι σεξ. Και το έρωτα πάλι σεξ. Γιατί δεν μα έδωσε πιο πολύ χρόνο. Νομίζω έδωσε αρκετό χρόνο. Έξι μήνε, πόσο σχολείο σα το. Πράγματι το timing είναι καθοριστικό σε μια σχέση. Γιατί προχώρησε μαζί μου αν ήταν σε μεταβατική φάση. Μήπω μου έλεγε ψέματα, δεν ένιωσε τίποτε. Μα στι πράξει και στη συμπεριφορά ήταν κύριο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ να με κοροϊδεύει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ήταν όλα όμορφα και λόγω timing να μην ήθελα να το συνεχίσει. Τι είναι αυτό το timing, ο συγχρονισμό. Τι είναι αυτέ οι βλακίε. Ή κάποιο είναι πραγματικά ελεύθερο και δεν είναι κολλημένο με καμία και με κανέναν, και άμα γνωρίσει κάποιο πρόσωπο το ερωτεύεται και προχωρεί, ή είναι κολλημένο στο παρελθόν και δεν είναι καλό το time. Ο ψυχολόγο μου, α σε άντρα ψυχολόγο μα μάλιστα. Ο ψυχολόγος μου θεωρεί το timing καθοριστικό και δεν πιστεύει ότι δεν του άρεσα ή δεν ένιωθε το παιδί αυτό πράγματα. Και του άρεσε και σεξουαλικά πράγματα. Ένιωθε και καύλα. Ένιωθε και σεξουαλική έλεξη. Ένιωθε σίγουρα. Εγώ όμω αναρωτιέμαι, μήπω δεν του άρεσα. Σεξουαλικά ερωτικά του άρεσε πάρα πολύ. Διαφορετικά δεν θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν άξιζα την αγάπη του. Αυτό δεν άξιζε την δική σου αγάπη. Πώς δεν πιστευτώ εγώ ξανά άνδρα όταν αυτός που του δόθηκα ολοκληρωτικά με άδεια σε έτσι. Να μην εμπιστευτείς ποτέ ξανά άντρα ο οποίος δεν σου λέει ξεκάθαρα και δεν δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου και ότι όντω θέλει να έχει τη σχέση. Δεν σήμαινα τίποτα γι' αυτόν. Σίγουρα σήμαινε κάτι πολύ σεξουαλικό και πολύ ερωτικό και κάτι που το απο... απόλαυσε. Του έδωσα την πιο γλυκιά εκδοχή του εαυτού μου προσπαθώντας πάντα να μην το μειώνω να μην πατάω σε ανασφάλειε του, να τον τονώνω, να τον πιστεύω. Τι έκανε δηλαδή. Προσπαθούσε συνέχεια να του συμπεριφέρεσαι σαν να ήταν ένα μικρό παιδί, να μην το χαλά. Μήπω διαισθητικά του είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για ευάλωτο τον και γι' αυτό το λόγο πρόσεχε τη συμπεριφορά σου. Δεν θα σου έκανε καλό αυτού του άνθρωπου να έχει σχέση. Καλύτερα που δεν ήθελε να έχει σχέση. Είμαι 31 χρονών Θα βρω άραγε κάποιον μου ερωτευτώ Να θέλει σοβαρή δέσμευση και να δημιουργήσω μια όφη οικογένεια Γιατί πια μου φαίνονται όλα τόσο δύσκολα Δεν έχω να ελπίζω σε τίποτα Αν αυτή η ιστορία κατέληξε έτσι Αυτή η ιστορία ήταν ένα μεγάλο φάουλ από την αρχή Αυτή η ιστορία ήταν εξαιρετικά προβληματική από την αρχή Το πρόβλημα και αν θες μπορεί να δείξει και αυτό το podcast στο ψυχολόγο σου. Μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να μη συμφωνήσει ο συνάδελφο. Μια εισήγηση κάνω. Θεωρώ ότι το πρόβλημα το δικό σου ήταν ο άκρατος συντηρητισμός σου και ο άκρατος ρομαντισμός Δεν γνωρίζω <coughs> τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην οικογένεια σου. Μας είχες πει στην αρχή της επιστολής διθυραμβικά λόγια για τους γονείς σου και του. Χρωμάτισε με πολύ εξειδανικευμένα χρώματα μπορεί όντω να ισχύει αυτό, να έχουν όντω μια εξαιρετική σχέση και να είναι ένα ζευγάρι προ μίμηση. Φαίνεται όμω ότι εσύ δεν δέχθηκε καθόλου ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση για τον σύνθετο και δύσκολο κόσμο των ερωτικών σχέσεων. Και βάζω έτσι ένα αστερίσκο και ένα θαυμαστικό στο σημείο που μου είπες, που μου έγραψες, ότι οι γονείς σου φοβούνται μήπως ερωτευτείς. Αυτό δεν μου φαίνεται. Οκ. Okay. Τι σημαίνει οι γονείς σου φοβούνται μήπως ερωτευτείς. Πάρ' του τη θεραπεία σου. Γιατί οι γονείς σου φοβούνται μήπως εσύ ερωτευτείς. Δεν είναι... Δεν συμβαδίζει με, τις, με την ηλικία σου μια κοπέλα 31 ετών να φοβούνται οι γονείς σου μήπω ερωτευτεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ρώτησε του γονεί σου να σου απαντήσουν ξεκάθαρα και πάρε αυτό το ζήτημα στη ψυχοθεραπεία σου για να το συζητήσει. Και είναι πολύ πιο σημαντικό ζήτημα από το αν ήταν ερωτευμένο μαζί σου αυτό ο κρυφοναρκιστή τη κακιά ώρα, που μόλι τον είδε η πρώτη εντύπωση δεν ήταν θετική. Και μετά έφτιαξες τη φαντασία σε αυτό το ρομάντζο και προχωρήσες μαζί του δεν ήταν ένα ιδανικό love story αυτό. Αυτό που έχεις περιγράψει ήταν μία σχέση που έκανες εσύ με τη φαντασία σου. Και ο άλλος έλεγε σε ταχτά χρονικά διαστήματα τη θέση του, αλλά δεν την έλεγε και πολύ χειρά, γιατί το βόλευε να μαλαμουτιάζει, να κάνει στοματικό σεξ, να κάνει ολοκληρωμένο σεξ με μια τόσο ωραία κοπέλα όπως εσύ. Ναι, έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φέρονται ευγενέστατα και όμως πρόκειται κατά βάθο για προβληματικά πρόσωπα, για προβληματικές προσωπικότητες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτός ο τύπος είχε δύο τεράστια μειονεκτήματα. Το πρώτο και το προφανές είναι ότι δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την προβληματική σχέση που είχε κρατήσει και 6 χρόνια. Δεν έκανε ποτέ ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει την κακοποίηση που ίσως δέχτηκε σε αυτή τη σχέση και που ίσως έδωσε και όλα σε αυτή τη σχέση, γιατί είναι η δική του η αφήγηση και η αφήγηση του παρέα του ότι κακοποιήθηκε αυτό σε αυτή τη σχέση. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Όπως και εσύ τώρα αφηγεί σε μια ιστορία που άμα την αφηγηθεί αυτός θα την αφηγηθεί διαφορετικά. Είναι η δική του εκδοχή. Και το δεύτερο πολύ προβληματικό σημείο είναι το σημείο ότι έχει τόσα ζητήματα και θέματα με το γεγονό ότι η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε και με τον πατριό του και όλα αυτά τα κομπλεξιδίκια και θα έχει να λέει για μένα ο άντρα τη μάνα μου που δεν είναι πατέρα μου. Και ε, έλεος δηλαδή 30 χρονών άνθρωπο εν ναι, έτη 2023 που σου τα έλεγε αυτά έχει αυτέ τι αντιλήψει. Ότι χώρισε η μάνα του πριν 10 χρόνια και επειδή ξαναπαντρεύτηκε και έχει αυτά τα ζητήματα. Ο άνθρωπο αυτό έχει κομπλεξιλίκια, έχει μισογυνισμό, όπω έχει φανεί ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα έχει φανεί μισογυνισμό του. Εσύ όμω, φιλενάδα, χρειάζεσαι άμεσα ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση, ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σου προτείνω να παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια του The Sex Ed Series, τα επεισόδια για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και θα βάλω και το σύνδεσμο με το επεισόδιο του podcast για το Limerans. Γιατί περί Limerans πρόκειται. Θέλω να τα πάρει αυτά στη θεραπεία σου. Και αυτό που σου συμφέρει να κάνει στη θεραπεία σου είναι να ασχολείσαι με το πώ λειτουργήσε εσύ, με το τι λάθη έκανε εσύ, παρά με το αν ήταν καλό το timing και ήταν κακό το timing και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και στη θεραπεία σου να συζητήσει και τα περί παρενόχληση, γιατί όπω σου είπα και προηγουμένω, δεν είναι η διείσδυση και ο βιασμό ο σωματικό που προκαλεί το ψυχικό τραύμα στην παρενόχληση. Και μόνο με λόγια και κινήσει και χειρονομίε μπορεί να προκληθεί βαθύτατο ψυχικό τραύμα. Δεν ήταν σχέση αυτό που είχε. Δεν ήταν love story αυτό που είχε. Love story. Και ούτε καν λυπάται όλα. Το μόνο πράγμα για το οποίο λυπάτε είναι ότι χάλασε η καλή του κοινωνική εικόνα, εάν χάλασε. Γι' αυτό το λόγο όταν πηγαίνατε έξω σαν κάλιαζε σε φιλούς, ήταν στοργικός μπροστά στους γείτονες σου, μπροστά στους συγγενείς σου, γιατί έδινε μια καλή κοινωνική εικόνα. Και όσα μου έχεις γράψει μέσα σε παρενθέσεις για το πώς διαχειρίστε και τη δουλειά του και τη σχέση του αφεντικό του, επίσης δείχνουν έναν τύπο με ναρκισισμό. Εντάξει, το πέμπτο επεισόδιο του podcast είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στον αρκισισμό. Αν θυμηθώ θα το βάλω και αυτό ως σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Στα σχόλια θα ήθελα πολύ, εάν ταυτίζεστε, να μου γράψετε για παρόμοια συμβάντα, στα οποία τα φτιάξατε μόνες σας ή μόνοι σας, με έναν άλλον άνθρωπο, με τον οποίο μπορεί να κάνατε σεξ, μπορεί να είχατε ερωτικές περιπτύξεις, αλλά ο άλλος να το ξεκαθάριζε ότι δεν είναι σχέση και εσείς να φτιάχνετε σχέσεις στο μυαλό σα. Όχι φανταστική, φαντασιακή. Η οποία δεν έχει φανταστικά αποτελέσματα, έχει πληγωτικά αποτελέσματα. Εάν τα βρει με τον εαυτό σου και αν οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά, βεβαίω μπορεί να κάνει μια υγιή σχέση. Βεβαίω μπορεί να, να μπει σε μια σχέση που να οδηγήσει σε γάμο και οικογένεια. Αλλά αυτή τη στιγμή είσαι τρομερά ανώρημη. Ψυχοσυναισθηματικά είσαι φούλα ανώρημη. Χρειάζεται να οριμάσει και η ψυχοθεραπεία. Και οι συναντήσει που κάνουμε στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή που κάνουμε κάθε Τετάρτη βράδυ, ένα-δύο ώρα στο Zoom με τι κοπέλε στη συμμετοχή, θα σε βοηθήσουν πολύ στον να όριμάσει ψυχοσυναισθηματικά. Η πραγματική ζωή είναι ρεαλιστική και έχει ρεαλιστικέ δυσκολίε. Δεν είναι παρά μυθένια. Συγγνώμη που ήμουν αυστηρή. Το κάνω με αγάπη. Γεια. Yeah.